Έτσι λοιπόν, άδοξα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, έφυγε σήμερα ο Νίκος Αλέφαντος από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Από πρόβλημα στην καρδιά ο άνθρωπος, τραβιόταν κανένα μήνα με τα νοσοκομεία, μπήκε βγήκε, ξαναμπήκε ξαναβγήκε, δεν τα κατάφερε ο Νίκος ο Αλέφαντος, ο οποίος από σήμερα βρίσκεται στην γειτονιά των Αγγέλων. Καλό ταξίδι, όντως, κύριε Νίκο. Συλλεπιτήρια στους οικείους. Έτσι, να είναι καλά όπου και αν έχεις πάει, τέλος πάντων, και όπου θα έρθουμε και εμείς κάποια στιγμή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο θάνατος και η εφορία. Δεν γινόταν να μην κάνουμε έτσι τη μισένα και ένα λεπτάκι κάτι για τον Νίκο τον Αλέφαντο. Μία μορφή πραγματικά, μία φιγούρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που είχε το δικό του στίγμα. Σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Αυθεντικός μπορώ εγώ, να πούμε έτσι. Εγώ μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά αυθεντικός. Εγώ το χαρακτήρισα και αρσενικό, κάποιοι τσαντιστήκανε. Αλλά να πάψετε να είστε βέβαιοι. Την ημέρα που έχει συγχωρηθεί ένας άνθρωπος, έχει φύγει από τη ζωή, να μάθετε να λέτε ένα Θεός χωρέστον, να λέτε μια καλή κουβέντα. Τι έγινε, γιατί δεν κατάλαβα. Τίποτα, κάτι προσωπικό. Μια καλή κουβέντα να λέτε, γιατί ο άνθρωπος δεν βρίσκεται εν ζωή. Τώρα, το αν ήταν στον Ολυμπιακό, αν ήταν αντιπαοξής, αν ήταν το ένα το άλλο, όποιος σήμερα που έχει φύγει αυτός ο άνθρωπος το εκλαμβάνει υπόψη του, είναι ανόητος για μένα. Εντάξει, να μην πω κάτι παραπάνω. Εντάξει, και πάψτε να βεβηλώνετε για οπαδικούς σκοπούς και τα λοιπά τη μνήμη νεκρών ανθρώπων. Γιατί πάρα πολύ απλά όλοι εμείς οι οπαδοί έχουμε να θρηνήσουμε και πάρα πολλούς συνοπαδούς μας που έχουν φύγει από τη ζωή. Τόσο απλό είναι για να το καταλάβετε, αλλά κάποιος πρέπει να σας το εξηγήσει. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα σε όλους. Πάντως τον Αλέφαντο, έτσι κάπως τον. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολή αυτό που θα πω. Τον είχαμε στο μυαλό μας σαν κάποιον άνθρωπο όπως. Όχι, δεν θα πεθάνει, ρε παιδί μου. Δεν τον είχαμε, ας πούμε. Ενώ ξέρουμε ότι είναι μεγάλο σε ηλικία. Εντάξει, δηλαδή, όταν είσαι πάνω από 80. Λίγοι ήξεραν ότι είναι 81 ο Αλέφαντος, δεν του φαινόταν. Γιατί είχε ζωή μέσα του, ζωντάνια. Ήταν και μάγκα. Δεν γαμπάριαζε, ρε παιδί μου. Ήταν αλανάκι ο άνθρωπος. Οκ, okay. Εντάξει. Τέλος πάντων, καλό ταξίδι του καλά, ανθρώπου. Δεν το συζητάμε έτσι. Αυτό τώρα και όποιος ανέγραψε. Καλό παράδεισο να έχει. Ανέγραψε κάποιος τώρα, εντάξει, κάτι εναντίον, τι να πω. Ιδιαίτερα και την όχι, ίδια με κράξανε, ρε παιδί μου, έκανα εγώ μια ανάρτηση. Έχω μια ομάδα τη Ασπρόμαυρη Πτήση. Ναι, ξέρω. Ασπρόμαυρη Πτήση Λίμπερο, έχει 10.000 κόσμο. Ωραία. Τι... Έκανα μια ανάρτηση, έγραψα καλό ταξίδι, Κυρνίκο. Και σε έκραξε κάτι. Κανονικό τρελό, αλλά πάντα αρσενικό. Ναι, και γράψανε κολοτούμπα από κάτω και. Υπάλληλο του κόκαλη και τσιράκι το ένα και το άλλο. Καλά, ρε, πως την τρέπεστε λίγο. Τι από, εντάξει. Η βλακεία είναι αδίκητη. Δηλαδή, πείτε ένα Θεός χωρίς τον άνθρωπο και τελείωσε μπουγάδα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Κάτσε να πάρουμε ένα φίλο που είναι βιαστικός λίγο εδώ πέρα, μην περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Να ξέρεις. Μπράβο, Τάσο, ναι. Αυτό που είπες. Γιατί γράφουν και άλλοι γράψανε στο τέλειο και το μόνο που έχει είναι μια μούτσα. Πολύ καλά έκανε. Και εμένα δεν μάζει ο Αλέφαντος, αλλά είναι να φύγει το χώμα. Που το σκεπάζει. Δεν το συζητάμε, φίλε. Και εμένα οι δηλώσεις του και οι τοποθετήσεις του ιδίως τελευταία να. Που. Εντάξει, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος έκανε και τα πάντα για να. Ναι, ναι, okay. Αλλά τι να κάνουμε. Σήμερα έφυγε ο άνθρωπος, δεν είναι στη ζωή και πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη του νεκρού. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Τάσος είναι, δεν κατάλαβα καταρχήν, είναι ο Τάσος ή όχι. Ο Αργύρης. Πάντως, λίγο αυτό που λες που είναι το. Εκπλήσω με συνέχεια πώς με τα αυτονόητα. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Πώς με τα αυτονόητα. Είμαστε έτσι τόσο. Μας κάνουν έκπληξη τα αυτονόητα. Δηλαδή είναι σημεία των καιρών πραγματικά. Αργυρί. Μας κάνει έκπληξη που την ημέρα που πέθανε ο άνθρωπος, δηλαδή λέμε τουλάχιστον σεβαστείτε έναν τον νεκρό. Τέλος πάντων, ευτυχώς ήταν, δηλαδή. Ήταν λίγοι. Όχι και... μόνο την ημέρα που πέθανε και γενικότερα. Ευτυχώς ήταν πολύ λίγοι. Πάντως, Αργύρη, για τη χθεσινή εκπομπή, τη συμμετοχή σου χθες το βράδυ, πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Άκουγα, γιατί είπα ότι δεν ακούσω χθες την εκπομπή του Ζαγούρα το βράδυ, αν και ξυπνάω 6 ώρα. Όχι. Ο Παπαοξής είναι ο Αργύρης. Ο Αργύρης είναι, την Νάπολη. Α, τώρα, sorry, έλα, εντάξει. Αν κατάλαβα καλά, έτσι δεν είναι, Αργύρη. Ναι. Ο άνθρωπος, δηλαδή, εμένα, εγώ που σου άκουγα, ας πούμε, και μιλούσες με Αργιανό και με τέλος πάντων αντιπάλους οπαδούς, ειλικρινά, ρε φίλε, μου έβγαλες το πόσο αρσενικός είσαι. Δηλαδή, την παραδοχή που είχες και πραγματικά για μένα κέρδισες την κουβέντα. Κέρδισες πάρα πολλούς πόντους στην εκτίμησή μου χθες. Πραγματικά, ξέρεις γιατί. Γιατί μιλούσες με την καρδιά σου, ρε φίλε. Χωρίς παροπίδες. Μιλούσες με την οπαδική σου ιδιότητα μέσα από την ψυχή σου. Με κατάλαβες. Ωραία, πάμε. Ναι. Εγώ τώρα για αύριο θέλω. Ναι, πάμε λίγο, να πούμε και για αύριο. Να ναι. Λίγο απλά επειδή μου δόθηκε ευκαιρία, ήθελα να σου το πω, ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι.
Σε γούσταρα πολύ χθες το βράδυ, να ξέρεις τον Γιώργο τον Ζάγο. Να είμαστε όλοι γεροί. Ναι. Να μπει η ομάδα σαν ΠΑΟΚ, έτσι όπως τον ξέρουμε. Να κάνει επιτέλους ένα παιχνίδι και για τον κόσμο και για τον πρόεδρο και για όλους. Να πάρουν την πρόκριση, είναι στα πόδια τους. Να χαρεί και ο κόσμος που έχει περάσει εδώ και 4-5 μήνες θλίψη, κατάθλιψη και δεν ξέρω εγώ, να δώσει λίγο μια χαρά. Και στο τελικό όποιος έρθει, ας έρθει, ας γίνει ένα καλό παιχνίδι και όποιος θέλει ας το σηκώσει. Ωραίος. Που θα θέλουν φυσικά να το σηκώσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Εγώ πάντως, αν με πούνε ποιος θέλει να διαλέξει τον, αν περάσει ο ΠΑΟΚ, θα ήθελα την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, τον Άρη. Ναι, γιατί με τον Άρη έχουμε, δείχνουμε ότι έχουμε κάποιο κόμπλεξ τελευταία, δεν ξέρω γιατί. Και εγώ την ΑΕΚ θα ήθελα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ναι, ναι. Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε κόμπλεξ. Απλά ο Άρης έχει να αποδείξει πολλά πράγματα για την απουσία του όλα αυτά τα χρόνια σε άλλες κατηγορίες. Ναι, για το ότι θέλει να διακριθεί, γιατί έχασε και πέρσι με τον Μπρίγκοβιτς. Γιατί για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί τώρα έχει να πάρει μισό αιώνα. Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Πέρα μισό από αυτό. Αιώνα, πέρα από αυτό. Και με τη Λίβερπουλ να παίξει, θέλει να κερδίσει. Εγώ θα ήθελα την ΑΕΚ, αν περάσει ο ΠΑΟΚ τελικό, θα ήθελα την ΑΕΚ. Γιατί τρεις χρονιές είναι πελάτησά μου. Στον τελικό, δηλαδή, έχω πάρει τον αέρα. Και μόνο που ξέρετε, τρεις χρονιές την έχω κατατροπώσει και μέσα στο σπίτι της και μέσα στην Αθήνα 22 φορές στο Κύπελλο και μία στο Βόλο. Τρεις. Έχει μια λογική. Μου φτάνει κιόλα αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο, ένα τεράστιο πλεονέκτημα αν παίξει πάω κάτι στο τελικό. Και μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει έδρα το Ολυμπιακό στάδιο. Ναι, έτσι. Είναι έτσι. Μεγάλο πράγμα. Έπειτα ο Άρης έχει κίνητρο μεγάλο αν πάει τελικό. 50 χρόνια έχει να πάρει Κύπελλο. Είναι πιο διψασμένο. Ναι, είναι πιο διψασμένο, με κατάλαβες. Αυτό είναι δεδομένο, εντάξει. Από τις τέσσερις ομάδες ο πιο διψασμένος είναι ο Άρης. Έτσι. Και ο κόσμος, τώρα βέβαια οι παίκτες θα το δείξουν αν είναι διψασμένοι ή όχι. Ζάχο, αύριο θα έχει κόσμο έξω από το Χαριλάο. Γιατί θα έχει, πιστεύω. Φίλε, τώρα πόσα θα έχει, θα έχει. Ότι θα έχει, θα έχει. Όχι, ναι. Εντάξει. Ναι. Είναι καλό να μας δει ο κόσμος να. Θα έχει. Συγγνώμη. Αλλά το θέμα είναι να. Δηλαδή. Οι παίκτες να είναι τον παρισμένοι από μόνοι τους. Όχι, κάτσε ρε Αργύρι. Αυτό που λέω συνέχεια, τελευταίο μήνα. Έτσι, γιατί από δηλώσεις χορτάσαμε. Αύριο είναι η μέρα που πρέπει να το αποδείξουμε. Και τι θα κάνουν δηλαδή έξω από το γήπεδο, δεν θα δουν το μάτς. Θα φωνάζουν. Δεν θα δουν το μάτς. Έχει, ρε φίλε, καφετέρια και τέτοια. Αφωνάζουν έξω από το γήπεδο. Ποιος θα πρωτοπάει στην καφετέρια, ρε παιδιά. Έχει από έξω. Η Ολυμπιακή δεν είναι. Εδώ έχει αποστάσεις τώρα πρέπει να κρατάς. Πρέπει να κατάσεις και αποστάσεις στις καφετέρειες. Τι είχε. Να σε στείλουν καμιά καρφωτή τώρα, να περάσει κανένας. Περάσει κανένας αεξής. Να περάσει κανένας αεξής να το παραστασίω στις καρφώσεις. Ναι. Ωραία. Να πεις κανένα καφενείο. Δεν λέρε εσύ Αργύρι, τι ψέματα λέω, ρε Καρδασάκο μου. Το υγειονομικό πρωτόκολλο είναι υπέροχο, Τρέγιας, όντως. Έχει ένα δίκιο τόσο. Μα άμα είναι να γίνει έτσι. Ας γεμίσουν του Χαριλάου καλύτερα. Μπορεί να τα λες εμάς. Έτσι δεν είναι. Okay, καλά. Καλό βράδυ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γιατί είστε γνήσιοι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου. Να είσαι καλά. Προσπαθούμε. Να είσαι καλά. Είσαι ωραίος, Αργύρι. Προσπαθούμε. Έτσι είναι, ρε Ζάχο. Δεν πήρα το τέτοιο, ρε φίλε. Ποιο? Τα, κάτσε τα στο φέρω τα καλά. Μίλα εσύ τώρα για την. Τι να πω, μίλα και πορτοκάλια. Είχαμε την. Φέρτο, γιατί πραγματικά ξέχασα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, θα ξεκινήσω εγώ τότε. Λοιπόν. Όχι ρε, δεν λέω για τα διαδικαστικά, μια που το έπαιρνα. Εντάξει, φέρε. Βγάζεις τη ζημιά για τον κορονοϊό, φέρε. Το ούζο έγινε, ούζο φέρε. Υπολύπτης έγινε. Εντάξει ρε φίλε, δεν πειράζει, εντάξει, ωραίο, εντάξει. Σε πειράζει. Πειράζω ρε βράχη, βράχος. Στα επαγγελματικά σου είσαι, δεν μπορώ να αποβγάζω. Δηλαδή στην καθημερινότητά σου. Άξω, τώρα επειδή το λέει είπαν και άλλοι φίλοι και εσύ, τώρα χωρίς πλάκα. Δεν έκανα κάτι σπουδαίο, ρε μας. Ερχόμουν εδώ πέρα. Σου λέω, ο κίνδυνος ήταν, ο μόνος κίνδυνος που φοβόμουν αυτούς τους τρεις μήνες κοντά, είναι μην κολλήσω και το πάω σπίτι. Έχεις δύο ανθρώπους και το σε επαφές ομάδες. Αυτό ήταν. Εγώ και να κολλούσα, χτύπα ξύλο, το πιο πιθανό ήταν να μην πάθαινα εγώ, κάτι, ας πούμε. Ξέρεις πόσο λεπτό είναι το ζήτημα του επαγγέλματος που έχω από θέμα υγιεινής. Ναι, καλά, εσύ είσαι με. Γιατί ασχολούμαστε με το νερό. Βέβαια, και δεν γινόταν. Μπαίνεις στα σπίτια όλων, δεν το συζητάμε. Δεν γινόταν, ήμασταν. Αλλά εδώ. Δεν έκανα, γιατί μου το είπαν και δεν έκανα και κάτι σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή μου λέει Ζάχο, μπράβο, φυσικά ρε φίλε. Κοίτα λίγο, επειδή σε γνωρίζω παλιά. Μπορεί σαν οπαδό να θέλω να σε πετάξει τον μπαλκόνι, επειδή μου ώρες. Δηλαδή, εγώ εντάξει. Ναι, να μην σε πάω φράγκο, επειδή μία, δεν μην σε γουστά. Καλά, αυτό τι ισχύει. Αλλά σαν άνθρωπο στην καθημερινότητά σου, έτσι, σαν υπεύθυνο, σαν συνεπή, σαν τι επαγγελματικέ σου υποχρεώσει, εγώ πιστεύω δεν έχει δεύτερο. Ναι. Δηλαδή αν είχα αδερφή και ήταν 65 χρόνια, στην έδινα. 65 μόνο. 65 είπα. 45, συγγνώμη. 65 χρόνια.
Είναι 52, 51, είσαι 45 άμα ήταν. Δεν δείχνω για 52 η αλήθεια. Όχι, ρε φίλε. Λέω ότι δεν είμαι ωραίος, εντάξει, όχι, το ξέρω, αλλά ρε, 52 δεν δείχνω. Μια χαρά είσαι. Άμα πιει οι άλλοι πέντε ποτά, σβήσει και το φως, βάλει μια μαξιλαροδείξη στα μούτρα, κουκλάκι. Ναι, μια χαρά είναι. Ναι, τι. Βέβαια, οι θαυμάστριε μου άλλα λένε, αλλά τέλος πάντων. Οι θαυμάστριε σου, ρε φίλε, σου λένε άλλα για να τι μιλά. Ναι, έτσι πάει. Ναι. Αν ήσουν ο Αντώνης εμφανισιακά. Όχι, ρε. Ευτυχώς δεν σ' άκουγα. Του είδα προχθές και την Εύα. Δεν σ' άκουγε η Εύα. Πες να πάνε επανάληψη την εκπομπή, κάτι τι εισαγωγές. Τη σηκώνει. Τη σηκώνει κάθε μέρα. Τη σηκώνει κάθε μέρα, ναι. Θα σου έλεγα άλλα. Έλα, πάμε στον Αμανατίδη, γιατί έχουμε και μια γραμμούλα. Πάμε, πάμε. Ξεκινάω εγώ, αφού ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Αμανατίδης για άλλη μια βραδιά. Είναι εδώ βασικός υποστηρικτής και του ραδιοφώνου, όπως και άλλοι φυσικά, και της εκπομπής μας Ράδιο Μαρμίτα. Μάζδα Μανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης είναι στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Το στέκι του Κωστή είναι εδώ άλλο ένα απόγευμα. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Καραγουστάρετε μοναδικές γεύσεις από κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, σκότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ό,τι άλλο επιθυμεί η ψυχούλα σας και λαχταρά η γεύση σας στην Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου 113 στο στέκι του Κωστή. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-627-27 για να απολαύσετε όλες τις μοναδικές γεύσεις που σας περιεγράψαμε. 2310-627-27. Λοιπόν, οι υπόλοιποι λίγο αργότερα. Κάτσε να πάρουμε τον φίλο που είναι στη γραμμούλα, να μην περιμένει. Για να δούμε. Παοξάκη, Αργιανάκη, Ολυμπιακός, τι είναι εξής. Καλησπέρα. Πασχάλης. Καλώς τα ξαδέρφια, ρε. Πασχάλης, εγώ του άκουσα την γρινιάρα από μέσα, τη γυναίκα του. Ωραία, φίλε. Θέλω να μας πει η γυναίκα σου ποιοι θα προκριθούν αύριο, τα δύο... Ριτσά! Να το. Κόμετσα! Έχουμε την εγγονή μέσα. Ωραία! Λοιπόν... Άρης, Άκη, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, πες ποια περάσουν τελικό, να τη ρωτήσεις, θα ξέρει καλά αυτή. Έλα ρε, τι έλα. Αφού είπαμε ο τελικός ποιος είναι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελείωσε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. ΑΕΚ ξυπνήστε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ είναι. Είναι. Άντα, για να δω. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Εδώ κι άλλο, πιθανώς είναι. Καλά, αυτό το μάνταλο. Καλά, ρε Πασχάλη. Πασχάλη, έφαγες άκυρο στον αέρα από την κυρά σου τώρα, το ξέρεις. Δηλαδή δεν. Καλά, ρε. Έλα, πουλάτε στο λαό του ΠΑΟΚ. Ποιο λαό του ΠΑΟΚ, ρε. Ήσουν και παλιό στρατιωτικός, αλήθεια είναι. Έφεγα με το. Εδώ η γυναίκα σου δεν σε ακούει. Συνταγματάρχης, εδώ τι συνταγματάρχης, αυτό του δεκανέστερα. Εδώ η γυναίκα δεν τον ακούει. Φαντάζομαι τα φαντάρια. Εδώ, τι τάσο ρε Πασχαλάκη μου, έπρεπε, φώναξες Ρίτσα, έπρεπε η Ρίτσα να έρθει εκεί να βαρέσει 18 προσεχές. Έτσι, να σου φέρει, τσίπορο με, να σου φέρει τσίπορο. Έλα έτσι. Στο κρανίο. Έτσι. Έλα εδώ έτσι, τώρα. Έτσι, αμέσως πες. Έρχεται τώρα. Αμέσως πες. Έλα εδώ. Αύριο τον βλέπω σαν διαφήμιση από Χασαπλάς να είναι. Κάτσε με φάει την παντοφλιά τώρα, τη Μητσούκα. Λοιπόν, έλα. Να πούμε κάτι, πάμε παράδεισο. Έλα. Έτσι. Στον Αλεφάντο. Έτσι. Έτσι. Κάποτε ήταν και προπονητής ο Τάσος, ξέρεις, στον ΠΑΟ. Ήταν για λίγο. Έκανε ναι. Στον Πανσεραϊκό. Ήταν. Ήταν ιδιοφυΐα, είχε το δικό του σκύλο. Ωραίος άνθρωπος. Καλό παλικάρι μου. Καλό παλικάρι. Εντάξει. Και αυτά που είπε ο Τάσος, αυτοί που το γράψαν εκεί στο Facebook. Εντάξει, απαράδεκτα. Απαράδεκτα, ρε φίλε, είναι τώρα. Εντάξει. Τάσο είναι. Δεν, εγώ με γύρι. Και αυτό το ραγούδι που έβαλε, για σου αλέπατε, θα το βάλετε στο τέλος της εκπομπής. Γιατί τα μάγκα σου αλέπατε. Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν κι όταν με παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν. Ριτσά! Όταν αδικά με βάζουν. Έλα το, να απολογηθώ, θυμάμαι τον αλέφαντο. Έλα τώρα! Για σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Για σου ρε αλέφαντε, κρατά όσο μπορεί. Τι έγινε, την έψες, ήρθε? Δύσκολα. Ναι, ξέρω κι εγώ τώρα πάω. Έλα. Έλα, μίλα. Ρίτσα. Έλα. Πού είσαι, κούκλα μου, εσύ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να, εδώ με την εγγονή μου προσπαθεί να τη. Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε την κουκλίτσα. Να τη χαίρεστε. Ένα εδώ με τον Ζάχο είμαστε. Ακολούσε με κάτι χαζού σαν τον Πασχάλη. Όχι. Ο Ζάχο, ο Γαμπρός, τον είπε. Γαμπρός, ο Σεξίλου.
Καλά. Ρίτσα. Τι καιρό έχετε εκεί πάνω? Βρέχει κύριε Ρίτσα. Βρέχει. Δεν μου λες, δεν μου λες, σε διατάζει, γιατί λέει εγώ μια φωνή την πατάω, λέει, και βαράει προσοχή, λέει. Σοβαρά λέω. Α, ψέματα λέει. Ψέματα λέει. Έτσι, η φαντασία του. Ωραία, ωραία, πες μας τώρα τελικό ποιος θα παίξει. Ποιος θα παίξει τελικό, κυρία Ρίτσα? Ποιος θα παίξει, δεν ξέρω. Τώρα παίζει Άρης ΑΕΚ αύριο και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δύο ομάδες παίρνουν τελικό. Ο Άρης. Θα κερδίσει. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός δεν ξέρω, δεν συμπαθώ, δεν ξέρω γιατί. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πέρα. Άρα ΠΑΟΚ Άρης θα παίξει. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι το άλλο μάτς. Ποιος θα πέρασει? Ολυμπιακός Άρης. Ο ΠΑΟΚ Άρης και θα κερδίσει ο Άρης. Α, ΠΑΟΚ Άρης στο τελικό και θα χάσει ο Άρης. Ο άντρας θα κλαίει όμως μετά. Άντε να σε καλά, κυρία Ρίτσα. Να σε καλά. Να μας τον προσέγγεις, να μας τον προσέγγεις τον κούκλο. Έλα. Έλα, σούζα την έχεις. Δεν φταίσαι, εσύ πάτησε το τέτοιο. Όχι, λιποθύμησε. Πάτησε την αναμονή και βγήκε το Vodafone. Λοιπόν, είπαμε και την εταιρεία. Λοιπόν, έδωσε τον. Δεν έδωσε μόνο ζευγάρι τελικού, έδωσε και νικητή η κυρία Ρίτσα. Αύριο θα δούμε, έτσι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχουμε πολλά να πούμε για τα αυριανά μάτς. Πάμε να κάνουμε λίγο το διαλυματάκι και να συνεχίσουμε. Εντάξει, ανοίξαμε λίγο γραμμές σήμερα από νωρίς. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Μάτς έχουμε αύριο. Δεν έχουμε και πάρα πολλά. Έχουμε μερικά να νομίζω πούμε. Το μάτς χρονιάς για τον Άρη και το μάτς χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι καταστάσεις. Και όσον αφορά το πρωτάθλημα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Άρης ΑΕΚ αύριο στις 7. Στις 7. Ακούτε κύριε Ζαγόρα, στις 7. Από τις 6.30 εδώ. Και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 9.30. Ο Φουκαράς λέει έφαγα μια κεφαλιά. Τον άκουγα να λέει έφαγα μια κεφαλιά. Γιατί έφαγε κεφαλιά, δεν το κατάλαβα. Και ζαλίστηκα και έκανα λοιπόν, ξεκίνησα από εδώ. Ναι. Μπήκα σπίτι στο ασβεστοχώρι. Ναι. Και ακόμα όταν μπήκα στο σπίτι και το άλλο. Το έλεγε. Εγώ γιατί φταίω σε αυτό. Και ο Ζάχος φταίει. Εγώ γιατί φταίω. Και θα τιμωρηθεί και θα κυνηγηθεί. Για ποιο λόγο. Ναι, γιατί του είπες. Του χάρασε το όνειρο. Του είπα την αλήθεια. Ότι ο Άρης παίζει 7 και ο ΠΑΟΚ 9.30. Σου λέω, δεν ξέρω να γίνει. Εγώ τι φταίω. Και βάζει το ηχητικό ρε φίλε με τον Γερμανό. Τον Χρήστο, πώς το λένε. Χρήστο από το Μόναχο. Από το Χρήστο, ναι. Που, το λέει, που το... λέει για τον Τζόλι. Και... Το ρωτάει για τον Νάστο. Εννοούσε τον Τζόλι, ρε παιδί μου, αλλά για τον Νάστο. Και ο άλλος του λέει και για τον Τζόλι. Και το λέει, ρε φίλε, ποιο Νάστο, ρε. Ποιο Νάστο, ρε. Και το λέει, μπετόστο και τον είπε, ρε φίλε. Εκεί έκλαψα. Όταν σου λέω, τον είπε, μπετόστο και. Εγώ είπα πάντως για να μην νομίζει, αν ο Άρης προκριθεί, γιατί αν δεν προκριθεί, ρε, εσύ, ναι. Τι διάθεση να έχουμε δηλαδή. Συγγνώμη. Γιατί με είπε σήμερα στο τέλος εκπομπής του ότι ο Ζάχος μόνο αν προκριθεί έρχεται μετά στις 12. Εάν αποκλειστεί, τι διάθεση να έχω, δηλαδή. Να κάνω τι, το πικρό καφέ με τις Αιγαίες να έρθω, τι να κάνω. Εγώ σε καταλαβαίνω. Τρελαθούμε. Σε έχω ζήσει. Πρόσεξε, του είπα. Για να μην. Λέω και Άρης ΠΑΟΚ να είναι ο τελικός, πάλι δεν έχουμε. Γιατί να μην υπάρχουν και άνθρωποι που ακούν με τις μαζιάρες. Εγώ τον Ζάχο τον έχω ζήσει και μετά το 0-2 στο Καφτατζόγλιο, έτσι, Άρης Ολυμπιακός. Ναι, οπότε στην τηλεοπτική μαρμίτα. Του λέω, σε πιθανό τελικό Άρη Ολυμπιακού, θα έρθω το βράδυ στις 12, αν με θέλεις, του λέω, αν με θέλεις, γιατί μπορεί να μην θέλεις, δεν είναι εκπομπή μου, δικιά σου είναι, και θα σου δώσω και τελικό αποτέλεσμα, ακριβές σκορ, τον τελικό Άρης Ολυμπιακός. Αν είναι αυτός ο τελικός, θα τον δώσω ακριβές σκορ. Break. Πάμε break. Πάμε στο break και ερχόμεθα. Κοίτα, αν σε έβριζε στον δρόμο Πολάκης, πες μου, αν περπατούσε στον δρόμο και σε έλεγε γιατί μου τα έπεσε αυτά και σε έβριζε. Θα τον πλάκωνα. Θα τον πλάκωνες. Ού, θα όρμαγα. Επί τόπου μου, ρε, μην ψάξεις να βρεις τώρα. Και, αυτό είναι 95. φέρε γάντια τώρα, να δεις τι αλεφάντος είναι. Πρωταλτής Ελλάδας μες στην πυγμαγία, ρε. Φέρε μου ένα σάκο τώρα. Κι άμα δεν φεύγουν τα χέρια φοβερά, ωραία. Πα-πα-πα, τέρμα. Πα-πα-πα. Τέρμα, από κάτω, από πάνω, δεξί, ό,τι θες, ναι. Ό,τι θες, έλα. Έλα τώρα, Μπολάκης, έλα με αλέφαντο άδεις απάτης. Κι άμα δεν το φτάνεις και... Τι σε νοιάζει, ένα, μία, δύο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δύο, ένα, πέντε. Σοβαρά μιλάς. Κάτι στα πόδια όρμα, στο ψηλό, το βουτάς κάτω, πάει. Άσε με τώρα, ποιος Μπολάκης τώρα. Μπολάκης, δεν λέει Πολάκης. Δεν χαμπάριαζε τίποτα, σου λέω. Δεν λέει ποιος Πολάκης, ποιος Μπολάκης. Δεν χαμπάριαζε τίποτα. Εντάξει, είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Πέρασε και αυτός στο Πάνθεον. Όντως, διαφορετικός πολύ, αυθεντικός όπως είπαμε και οι δύο. Αυτά, λοιπόν. Να πούμε ότι κοντά μας είναι η παραδοσιακή ψαροταβένα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος, θεά όλη η παραλία της πόλης.
Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Δοκιμάστε με την παρέα σας όλα τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά δέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα σπέσια λαχνιστά μυδάκια μας. Ψαρταβένα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 δίπλα από το Σάρκ στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ. Τηλεφωνήστε εγκαίρως για να προλάβετε γιατί πατιούνται. 2310-413-230 το τηλέφωνο 2310-413-230 για την Ψαρταβένα Καρεκλάς. Λοιπόν, ξεκινήσουμε λίγο με τα αγωνιστικά, έτσι okay. Ένα-δύο πραγματάκια να πούμε ο καθένας. Πάμε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την αντίπαλο του Άρη, την ΑΕΚ, οπότε διάβασα πριν λίγο ο Μπακάκης είναι στην αποστολή. Τώρα αυτά ρε φίλε, θα μου πεις δεν είσαι ούτε ρεπόρτερ της ΑΕΚ ούτε τίποτα, μέχρι προχθές μας τον βγάζανε ότι είναι δύσκολο να είναι καν στην αποστολή. Τώρα λέει έβγαλε την προπόνηση είναι, τέλος πάντων είναι ο Μπακάκης στην αποστολή, τώρα αν θα παίξει όχι αύριο θα το δούμε στις 7 η ώρα. Το σίγουρο όμως είναι το δεδομένο ότι δεν είναι ο Σόουζα στην αποστολή, όπως με είπε χθες, μας είπε με inbox ο Νικολάκης. Ο Νίκος βγήκε αληθινός. Τώρα θα μου πει κάποιος, ο Σόουζα ήταν ένας παίκτης ο οποίος μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήταν καν στην αποστολή του Άρη. Με δεδομένο όμως ότι ο Βέλεθ δεν θα ήταν στην δεκάδα, γιατί 1,5 μήνα όπως ξέρουμε στην ουσία έχει τελειώσει από τον Άρη. Με βάση αυτό το δεδομένο, αυτόματα, καλός ή κακός, γινότανε ενδεκαδάτος ο Σόουζα. Ή αυτός ή ο Σούργκρεν. Με μεγαλύτερες πιθανότητες αυτόν, έτσι όπως έχει γίνει η περίπτωση του Σούργκρεν. Ποιος θα παίξει τώρα εκεί? Τώρα δεν παίζει ούτε αυτός. Δύο δηλαδή ενδεκαδάτοι χάσαμε από το μάτς με την ΑΕΚ, έτσι. Και είπαμε, αύριο στις 9 η ώρα θα ξέρουμε και θα μπορέσουμε να κρίνουμε το αν ήταν σωστό αυτό που έγινε την αγωνιστικά εννοώ, όχι αποτέλεσμα. Αν ήταν σωστό αυτό που έγινε, να μην γίνει μεγάλο rotation ή όχι. Αύριο θα το ξέρουμε. Ποιος θα παίξει τώρα? Δύο είναι οι. Δεν υπάρχουν με πολλές περιπτώσεις. Δύο είναι οι περιπτώσεις. Η μία είναι να γυρίσεις πίσω τον Σάσα στα δεξιά, με αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση ο Τόνσον να είναι, που ήταν ψιλοκαλός προχθές. Αλλά επαναλαμβάνω, σε ένα μάτς το οποίο δεν υπήρχε το πρέπει, έτσι. Άλλο μάτς αυτό μπορεί να είναι με την ίδια αντίπαλο, αλλά δεν υπήρχε πρέπει. Ούτε υπήρχε πίεση. Αύριο θα υπάρχει πίεση. Θα υπάρχει πρέπει. Σε αυτό το παιχνίδι δεν υπήρχε προχθές, άρα να τον δούμε. Μακάρι να είναι καλός και καλύτερος ο Τόνσο. Η λογική λέει ότι ο Τόνσο θα παίξει δίπλα στον Ματίγια και ο Σάσα στα δεξιά. Ή δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Σούντγκρεν θα παίξει δεξιά και ο Σάσα φυσικά θα είναι δίπλα στον Ματίγια. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλη τέτοιο. Τώρα, αν γίνει τίποτα, καμιά άλλη αλχημία με μπα μέσα και τέτοιο, εγώ λέω, ας πούμε, 6.30 που θα έρθω εδώ πέρα να το κλείσω το μαγαζί, να βάλω και να ακούσετε κάνα καζατζίδι και να σηκωθώ να φύγω, ας πούμε. Λοιπόν, έχω αποστολές Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Πες εσύ, γιατί θέλω και ένα ακόμη θεματάκι αυτό που έγινε με τον. Συζήτησε του, συζήτησε. Αυτό που έγινε με, τον, με την ΕΠΟ, πραγματικά δεν λέμε ότι στον Άρη τα βλέπουμε όλα. Δεν τα έχουμε δει τελικά όλα. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι ότι όρισαν παρατηρητή του παιχνιδιού αύριο. Παρατηρητή. Έναν οπαδό της ΑΕΚ, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Σοβαρά μιλάς? Βέβαια. Δεν το ξέρω, όχι. Ναι. Είναι ο άνθρωπος, είναι ο. Της έψιμου. Ποια έψιμου είναι, τέλος πάντων, μια έψιμου, δεν παίζει ρόλο. Καρδίτσας, καρδίτσας, καρδίτσας. Ναι. Έναν οπαδό της ΑΕΚ. Δεν είναι κακό αυτό. Από πού προκύπτει αυτό που. Από τις φωτογραφίες του στο Facebook. Α, ναι. Ναι. Όπως ο Αρετόπουλος, ας πούμε, είχε. Ήταν συνδεσμίτης. Ναι, original. Original ο άνθρωπος, εντάξει, μαγιά του και καμάρι του, αλλά πρόσεξε. Εγώ θα πω ότι, γιατί δεν θέλουμε να μην λέμε ότι θέλουμε εδώ πέρα, θα σου πει ο άλλος, καλά, και τι μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Μπορούσε, ας πούμε, να διαμορφώσει. Άλλος, φίλε, ναι, δεν μπορούσε να διαμορφώσει κάτι. Ναι, δεν έχει σημασία. Για ηθικούς λόγους. Δεν βάζεις οπαδό της ΑΕΚ του Άρη σε αυτό το πόστο. Έτσι. Πρώτο αυτό. Για ηθικούς λόγους. Βάλε ένα άλλο που είναι όφι. Κάτι άλλο. Σου λέει άλλος, μπορεί να διαμορφώσει τίποτα ο συγκεκριμένος? Άκουσα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που έλεγε ότι αυτοί μπορούν και μιλάνε στον τέταρτο διαιτή. Εγώ θα πω ότι δεν μπορούν ούτε αυτό να κάνουν. Δεν μπορούν να κάνει τίποτα. Εφόσον δεν μπορεί να διαμορφώσει τίποτα, ας βάλουν εμένα.
Θα πειράξει ΝΑΚ. Να πω, να πάω εγώ. Βοηθό παρατέρι. Ο Ντρούλινγκ. Και εγώ μπορώ να πω. Γιατί, και εσύ μπορεί να πα. Γιατί δηλαδή, όντω, εγώ δεν λέω τον βάλανε. Πρόσεξε, λέω τον βάλανε τυχαία. Πώς γίνεται μία φορά τυχαία να μην γίνει ένα λάθος υπέρ του Άρη. Έτσι. Να ορίζονταν ο αντίστοιχος. Πώς λέγεται ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι τώρα το επίθετό ναι. του. Ο αντίστοιχος του Άρη. Θα σε πει ο άλλος. Ναι. Η αεξίδεση είναι πιο πολύ. Καλά, και όσο στατιστικά. Έτσι πάει αυτό. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Δηλαδή αυτό δείχνει για να μην τρελαθούμε. Φυσικά δεν παίζει μπάλα ο άνθρωπος. Φυσικά δεν είναι διαιτητής. Αλλά δείχνει προδιάθεση. Αυτό δείχνει. Δεν δείχνει κάτι άλλο. Δείχνει προδιάθεση. Βέβαια. Το πήραν χαμπάρι την πατατιά κάνανε και τον βγάλαν κατευθείαν. Δεν ξέρω τώρα ποιο θα στείλουνε. Κάνανε μεγάλη πατατιά. Για αλλά να... δείχνει προδιάθεση. Για να δούμε τι λέει ο φίλος στη γράμμη. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, ορίστε. Ο Χρήστος από το Μόναχο είμαι. Γεια σου, ρε Χρήστο. Πού είσαι, ρε Χρήστο. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου. Γεια σου, Γεια σου, Χρήστο. Χρήστο, πες μου πριν, εγώ με αυτό καλύπτομαι. Πες μου τι θα γίνει αύριο, δώσε μας το ακριβές σκορ στο Άρη ΣΑΕΚ. Έχεις μεγάλη αγωνία. Έχω, ρε, έχω. Δεν θα έχω, έχω, το λέω. Έχω, φυσικά έχω. Γιατί ψέματα θα πω. Λοιπόν, έχω αγωνία. Να πω δύο πραγματάκια κι εγώ. Πάμε. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω πρώτα. Πες το, φυσικά για τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι αύριο τα παιδιά, η ομάδα δηλαδή, θέλω να πω, θα το δουν λίγο πιο σοβαρά το θέμα και όχι να δούμε αυτό που βλέπαμε τώρα τις τελευταίες δύο αγωνιστικές στα play-off. Πιστεύω ότι θα το πάρουν το θέμα σοβαρά γιατί είναι μια πρόκληση που βαντίζουν τελικό και πιστεύω ότι αύριο το Χ, το πιστεύω τόσο ακράδαντο, δηλαδή θα το φέρουν το Χ αύριο. Δεν θα έλεγα, αν η ομάδα έδειχνε λίγο κάτι παραπάνω θα πίστευα και το διπλό. Αλλά με το Χ είμαι πολύ ευχαριστημένος να το φέρω. Χρήστο, η ομάδα πρέπει να σκοράρει. Οπωσδήποτε αύριο. Αν ο ΠΑΟΚ δεν σκοράρει αύριο δεν έχει καμία τύχη, στο λέω. Ναι, πιστεύω ότι θα σκοράρουμε τάσο και πιστεύω ότι αύριο θα δείξουν τα παιδιά τουλάχιστον καλά, αυτό που πρέπει να δείξουν. Χρήστο, αυτό που λες τώρα, sorry, δηλαδή, εγώ εντάξει. Δεν είμαι φίλα προσκυμένος προς το ΠΑΟΚ, το αντίθετο. Αλλά λες να το πάρω σοβαρά. Δηλαδή, τι υπάρχει περίπτωση να μην το πάρω σοβαρά. Τι είναι, ημιτελικός κυπέλλου. Τι δηλαδή, τι να πούνε, ότι παίζουμε φιλικό. Καλά κάνει και το λέει, γιατί δύο μάτς μέσα στην Τούμπα. Δύο μάτς μέσα στην Τούμπα δεν είδα καμιά σοβαρότητα ακόμα με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αυτό λέει. Άλλο δεν παρουσιάστηκαν καλοί, άλλο να το πάρουν σοβαρά. Τι θα πει, να το πάρουν αψήφιστα. Μα όταν δεν παρουσιάζει καλά, ναι. Δεν είσαι σοβαρός μέσα στο γήπεδο. Αυτό λέει. Έτσι. Λοιπόν, παίζει ρόλο αυτό αντίπαλος. Θέλω να πω για τον Άρη. Ναι. Τώρα τις τελευταίες μέρες ακούω μια έπαρση από τους φίλους του Άρη. Από πού την ότι ήδη έχουν πάρει το κύπελο και όχι, βέβαια. Και το πύργο το λευκό. Όχι, και θα κατέβουν 120.000 κάτω. 200 κατέβουν, λοιπόν, αλλά. Ποιο τα λέει αυτά, μωρέ. Ο Άκης τα λέει αυτά. Ποιο τα λέει. Για κατεβάστε λίγο το καλάμι. Η έπαρση που λες, πιστεύουμε στην ομάδα μας. Ρε φίλε, έχουμε 25% πιθανότητες. Τι έπαρση είναι αυτή. Δεν θέλουμε το κύπελο. Εσύ πώς θα θέλεις. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Έλα. Και το σκορ, λοιπόν, Ζάχο, τι σε ενδιαφέρει για το σκορ. Για πες. Το σκορ. Το Άρη και μετά του ΠΑΟΚ θα μας. Ναι. Το Άρη έχω πρώτα, το έχω δηλαδή 1-1 με 1-2. 1-1 με 1-2. Δηλαδή εκεί παίζεται. Εκεί παίζεται, ωραία. Εντάξει, προκριθήκαμε εμείς. Λοιπόν, εντάξει. Το ΠΑΟΚ το έχω για 1-1 και βλέπω τελικό ΠΑΟΚ. Για τέταρτη φορά ο Μάνταλος θα κουβαλάει το κύπελλο για μένα. Ωραία, κάτσε λίγο, περίμενα. Καλά που μου το είπες, κάτσε, μπαίνω λίγο στοίχημα. Τελικό Άρη ΣΑΕΚ. Άρισα, τελικός Άρης, μετά την πρόβλεψή σου. Άρτονε κύριε αδέσποιτα. Ποιον άρτονε ρε, ποιον άρτονε. Μαλώνεις ρε. Μαλώνω ρε. Πάρα πες ότι μαλώνεις, να πειθάνεις με καθαρά. Μαλώνω ρε. Μαλώνεις. Ναι. Μαλώνει ρε. Μαλώνεις ρε. Ναι, μαλώνω. Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι τον εξεπτέλησε. Χριστό, μετά την πρόβλεψή σου για τελικό πάω ΚΑΕΚ. Ο τελικός, γιατί τα ζευγάρια, ξέρεις, θα δίνουν τα πιθανά ζευγάρια. Το ζευγάρι Άρης Ολυμπιακός τελικό το δίνει 1-15. Να ξέρεις. Μετά την πρόβλεψή σου έπεσε. Φίλε μου Ζάχο, να παρακαλάς το Θεό ναι. να τύχει πάω Άρης τελικός γιατί έχεις μια ελπίδα να πάρεις και ένα κύπελο. Γιατί αν τύχεις πάω Άρης Ολυμπιακός δεν σε βλέπω ούτε μία στο 3-4. Εγώ άκουσες τι είπα. Αν ο τελικός είναι Άρης Ολυμπιακός θα είμαι το βράδυ και αν με θέλει ο κύριος Ζαγόρας στην εκπομπή του. Και θα σου δώσω να ακούς να παίξεις καμιά 20, θα έλεγα 20 μάρκα, αλλά δεν υπάρχουν μάρκα, 20 ευρώ. να παίξεις, να οικονομήσεις. Συστάρα. Θα σου δώσω ακριβές σκορ. Εγώ προβλέπω ότι ο 18χρονος Νάστος θα του βάλει τον κόρ στο Καρεσκάκι αύριο. Μακάρι. Πάλι, και εσύ με τον Νάστο. Πάλι, 2-0, πάλι.
Πάλι, άσε τώρα που το έκανε. Τι σε έκανε άλλο, δεν ξέρω. Καλά, αφού κοιτάξτε να σου πω. Εγώ είχα το μυαλό μου στον. Έκλεγα. Είχα το μυαλό μου στον Τζόλι και αυτό με έλεγε για τον Άστο. Μα σου λέει! Σου λέει για τον Άστο! Και μετά δεν το παίρνει καμπάρι, γιατί σου είναι αφηρημένο. Κάποια στιγμή πάνε στην γυρίσει την πλάκα και σκέφτεται ότι πρέπει να βγει ηχογράφηση για το κάνει βραδινό σποτάκι. Και η πλάκα όλη είναι. Ποιο είπε για τον Άστο, λες εσύ, μωρέ. Πλάκα μα κάνει και σε λέει. Τι λέει, δεν πετώστο και. Μπετώστο και. Ωραίο, ωραίο. Θα του δαγκώσω το λαρίκι. Ωραίο. Σας αγαπώ και τους δυο. Να σε καλά. Θέλω πιο πολύ, άμα σ' ακούει και ο Αργύρης, να βγαίνει και πού και πού και στον Ζαγόρα που βγαίνει και να λέει κάποιες αλήθειες και λέει πολύ ωραία πράγματα. Φοβερός ο Αργύρης. Χθες το θαύμασα, έβγαλα καπέλο. Το γούσταρα πολύ. Φοβερός. Ωραία, Χριστάρα. Τα να σε καλά, Χριστάκη. Να είστε καλά. Για χαρά, για χαρά. Αύριο στις 12 που θα ξέρουμε και το ζευγάρι, θα μπορούμε να μιλήσουμε διαφορετικά, έτσι. Θα έχει γέλιο. Δεν πρόλαβα να πω τις αποστολές, αλλά εντάξει. Ή γέλιο ή κλάμα θα έχει. Πάρω τις γραμμές γιατί φόρτισε το κέντρο. 2310-287-3. Θα τις πεις, εσύ. 2310-287-888 για τηλεφωνικές γραμμές μπορείτε να καλείτε. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-222. Μόλις 0,62 λεπτάκια αναμήνυμα. Επίσης να πούμε ότι στη Χαλκιδική μας ακούτε κανονικά στους 107,4 στον FM από το Λίμπερο. Στο δεύτερο και τρίτο πόδι μας ακούτε και στο Στριμωνικό Κόλπο, Καβάλα και Βόρεια Θάσος μέσω Space 92,2 και στη Δράμα μέσω Radio Sound 93,8. Έλα καλέ μου φίλα Κροατά. Καλησπέρα. Έλα καλησπέρα. Καλώς το παιδί του λαού. Την κατάλληλη στιγμή. Καλώς και το παρεγκαράκι μας. Βγήκε και νωρίς. Έλα. Πώς το έκανε αυτό. Πρώτη φορά βγαίνει φίλε. Μας και νομίζει 10 τελειώνουμε. Ναι, άρρωστος είναι. Μήπως νομίζει 10 τελειώνει η εκπομπή. Μπορεί. Τώρα θα με ρίξετε σε λίγο και θα τελειώσει. Γιατί να σε ρίξουμε, ρε κακοπροαίρετε. Ποτέ δεν σε ρίξαμε. Τι είσαι ο Άρης, να σε ρίξουμε. Δεν θέλω τέτοια, προσέξτε, δεν θέλω τέτοια. Πάμε. Λοιπόν, πάμε για αύριο. Εγώ, Τάσο, θα συμφωνήσω με τον Τάσο. Πρέπει να σκοράρουμε και νομίζω όχι μία φορά μόνο. Πρέπει να σκοράρουμε και δεις. Αν δεν σκοράρουμε, άστο. Η πρόκριση πάει περίπατο. Εφόσον, Θόδωρε, λες ότι δύο φορές θα σκοράτε, θεωρείς δεδομένο ότι θα φάτε δύο γκολ, έτσι. Δεδομένο δεν το θεωρώ Ζάχο, αλλά αυτός ο προπονητής μου έχει δείξει ότι προπονητικά είναι τόσο μπούφος που μας βγάζει όλους έξω τα ρούχα μας. Έναν τώρα θα εάν τώρα πάει αύριο πάλι, ο Ολυμπιακός ξέρουμε πώς θα πάει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα και στα 30 παιχνίδια που έχει παίξει. Θα παίξει με 3 χαφ, ο Μπουχαλάκης λίμπερο πίσω από τα 2 χαφ, Καμαρά και Γιγέρμε εκεί μπροστά και θα πάει να σε φάει εκεί πέρα, να σε πιέσει, να σε περσάει μπροστά. Εάν τώρα πάει πάλι ο προπονητής μου και μου ξεκινήσει με δύο χαφ αντί για τρία και μου βάλει τον Μπίσβαρ τον περπατητή, εντάξει τι να πω ρε παιδιά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο μετά. Ας κλείσει τα μάτια ο Θεός να κερδίσουμε. Δηλαδή θα παίζουμε με ένα χαφ εμείς λιγότερο και θα πάμε να φαγωθούμε με τον Ολυμπιακό για να πάρουμε πρόκριση. Δεν ξέρω αν εγώ τα βλέπω στραβά, αλλά επειδή έχω μάθει να κάνω κριτική επικοδομητική, ας μου δείξει αυτό το αντίθετο. Και έχουμε αυτή τη στιγμή τους χαφ μας, τον Εσίτη και τον Καντουρί σε καλό επίπεδο. Δηλαδή τους βρίσκουμε σε μια ψηλοφόρμα. Να θυμίσω στους ακροατές και σε εσάς ότι ο Καντουρί φίλε έκανε sprint στο 95% τέλος πάντων και έβαλε το τελευταίο γκολ. Βρέθηκε δηλαδή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δείγμα που δείχνει ότι έχει δυνάμεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου Τάσο. Ναι, συμφωνώ. Βέβαια έχει 2 χρόνια να βάλει γκολ, έτσι. Εντάξει. Είχε 2 χρόνια, αλλά εγώ στέκομαι στο κομμάτι το ότι ακολούθησε σαν τρίλορ, έκανε το σπίτι το 90 που δεν χρειαζόταν να το κάνει στο 2-1 κακά τα ψέματα. Στο 100 ας πούμε δεν χρειαζόταν να πατήσει μεγάλη περιοχή. Δεν θα χρειαζόταν αν ο Σφιντέρσκι ήταν πιο αποτελεσματικό και τέτοιες φάσεις ο Σφιντέρσκι στο 90 φεύγα στα χαζομένια και μετά τελειώνει. Όχι κατά αυτόν τον τρόπο πάντως. Μαζί σου, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και δεν ξεκινάω. Για να κάνει και τη διαφορά σαν φορ, έτσι. Δηλαδή εκεί πέρα ο Πρίγιο. Έτσι. Ο Πρίγιο 5 φορές να βαρώσει, τις 3,5 θα το βάζει γκολ, ας πούμε, κατάλαβες. Αυτή η διαφορά φέτος με τον Πάοκ, ότι δεν είχε το εύκολο γκολ. Έτσι. Και έτσι. Όταν σφίξαν τα ζωνάρια και δεν βρήκε γκολ από την πίσω γραμμή, δηλαδή δεν βρήκε πίσω γκολ από το Μάτος, δεν βρήκε γκολ από τους Χάφτου, δεν βρήκε γκολ από το Βιερίνια. Και φέτος. Από εκεί και πέρα. Ναι, φέτος Θόδωρε λείπουν πάρα πολύ και τα γκολ του Σάχοφ και τα γκολ του Κάνιας. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια, ή τις μέσες γραμμής. Η μέση μας δεν βγάλαμε. Τα περσινά 10 γκολ του Μπίσεσβαρ, το οποίο είναι ένα με το Ζόρι φέτος, αν θυμάσαι. Έτσι. Ναι. Άμπρα. Τα γκολ του Κρέσπο. Γι' αυτό ο Πάοκ δεν τα κατάφερε όπως έπρεπε. Όλα αυτά λείπουνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Του Βαρέλα από τις... ναι.
Αυτό όμως που πρέπει να, λείψει, να κοιτάξει αύριο ο ΠΑΟΚ είναι ότι πρέπει να μπει μέσα για να σκοράρει. Όχι να κρατήσει το 0. Να σκοράρει. Αν δεν σκοράρει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να προκριθεί μέσα στο Καραϊσκάκι. Ξαναλέμε. Είμαι και εγώ της ίδιας άποψης. Το 0-0 δύσκολο να το κρατήσει το μάτι, γιατί ο προπονητής μου, όχι ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο ο Ολυμπιακός, ίσα-ίσα τον Ολυμπιακό που πρέπει να σκοράρει τώρα, αν ένας έξυπνος προπονητής, όταν εγώ έχω δύο γαϊδούρια πίσω στην άμυνα, τον Βαρέλα και τον Ίγκασον, και πάω τον Ολυμπιακό να τον κλείσω το κέντρο και τον αφήσω σέντρα καμινάδα σαραντάρα, δεν πρόκειται Τάσο φίλο μου να σκοράρει ο Ολυμπιακός. Μια σοβαρή ομάδα. Έτσι. Αλλά με αυτόν τον προπονητή που δεν ξέρω πώς κοιμάται και πώς ξυπνάει, δεν έχω καταλάβει τι κάνει στην ομάδα, τι δείχνει. Δεν έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και αυτό φαίνεται και στους παίκτες. Τους βλέπεις ξενερωμένους, δεν βλέπεις πίθα, ρε παιδί μου. Τα θέλει και σε ένα οργανισμό σου. Έλα, εντάξει. Εντάξει, αγόρινά μου. Και μία... είναι αυτό που με προβληματίζει το κομμάτι. Ότι και δεν ξέρει να διδάξει και αντεπίθεση. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να έχεις μπροστά τέσσερις γρήγορους παίκτες. Ένας σωστός προπονητής θα έλεγε: θα τον παίξω τον Ολυμπιακό κόντρα στο πρώτο ημίχρονο τάσο. Ναι. Θα τον βγω πέντε φορές στην πλάτη και θα τον κάνω ένα γκολ τουλάχιστον. Έτσι με μια ομάδα δουλεμένη. Δηλαδή με τρεις-τέσσερις πάσες θα το βγω. Ναι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Άμα το βγάλω τρεις φορές στο Σφιντέρσκι μάτι και δύο φορές να βγει, ξέρω εγώ, Πέλκας, ποιος θα βγει στην τελευταία πάσα, θα του κάνω ένα γκολ του Ολυμπιακού. Τι διάολο. Έτσι. Αλλά πρέπει να διδάξει και κάτι. Εμείς είμαστε γιούργια, ρε. Δεν υπάρχει, γιούργια. Άμα δεις όλα τα μάτια του Ολυμπιακού φέτος και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα, κατά 97-98% έχει σκοράρει ο Ολυμπιακός όλα τα μάτια. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να σκοράρεις οπωσδήποτε. Με τον ίδιο τρόπο, Τάσο. Ή θα σκοράρει από πρες ψηλά, δηλαδή να πάρει μια μπάλα, να κλέψει μια παλιά και να βγει μπροστά, ή θα γίνει σέντρα από Τσιμίκα ή από τον δεξιά, το χάφτορα που έβαλε τον μεγάλο, μου διαφύγει το όνομά του, και θα βάλει ο Λαράμπη σε πρώτο χρόνο γκολ. Εκεί, άμα είστε προπονητής και το έχεις δει και το έχεις φάει και τον γκολ μέσα στην Τούμπα πολλές φορές, τον Ελαρά πρέπει να τον μπαίνει μάτ του μάτ με στην περιοχή. Ολοκλήρωσε. Δηλαδή δεν πρέπει να μπαίνει ανάμεσα στα στόπερ. Πρέπει να δώσει στον ένα στόπερ στον Νίκα σου που είναι πιο γρήγορο, να τον πει. Όταν μπαίνει ο Ελαρά, τον έχει κολλητά. Δεν τον αφήνει αυτόν τον άνθρωπο να σκοράρει, παιδί μου. Σωστά. Ολοκλήρωσε. Να σκοράρει ο Καμαρά, ξέρω, ο Γκυγέρμι με σούτα απ' έξω, ο Φορτούνη, οποιοδήποτε. Αυτό ο παίκτη θα είναι μαρκαρισμένο. Τελείωσε. Τώρα εμεί δεν το μαρκάρουμε. Δεν ξέρω γιατί τον παίζουμε ζώνη ακόμα. Αλλά εντάξει, τον αύριο θα δούμε. Έγινε. Μακάρι να εμφανιστούμε να με διαψεύσουν. Έγινε, να εμφανιστούμε καλύτερη των περιπτώσεων και να πάρουμε την πρόκριση. Ευχαριστούμε. Και στο Άρισα, για να πω, ναι, και στο Ζάχο, είναι για μένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε προβλέψεις. Εγώ πάω στο προηγούμενο παιχνίδι που είδα, το ΑΕΚ Άρης, στο οποίο ο Άρης έκανε ένα καλό σκόρερ εκεί μέσα δύο φορές. Και νομίζω οι παίκτες από μόνοι τους είδαν ότι η ΑΕΚ τελικά είναι εύκολο να φάει γκολ. Δεν είναι δύσκολο να φάει γκολ. Από μόνοι τους δηλαδή έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να την κάνουν ζημιά την ΑΕΚ. Και από την άλλη πλευρά και η ΑΕΚ έχει το φόβο του ότι μπορώ να φάω και εύκολα γκολ σε ανοίγει τη φάση από τον Άρη. Το θέμα είναι ποιος θα σκοράρει πρώτος αυτό το παιχνίδι. Αυτό γιατί είναι αυτό νομίζω είναι... μοιρασμένο. Έχεις δίκιο, θα είναι σημαντικό να σκοράρει ο Άρης πρώτος, έτσι. Θα είναι πολύ σημαντικό. Αν σκοράρει πρώτος ο Άρης, πάει η πρόκριση υπέρ του Άρη. Έτσι. Γιατί και στην κόντρα είναι καλός ο Άρης, μπορεί να τη βγει στην πλάτη. Είναι γρήγορος, έτσι ακριβώς. Μα σε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω. Έγινε εδώ, δωρε, καλό βράδυ. Οκ. Αυτό, καλό βράδυ, άντε καλή νύχτα. Να σε καλά, να σε καλά. Μόλις είπε να σκοράρει ο Άρης πρώτος, βγήκε ο Βέγκος. Πρώτος θα σκοράρει ο Άρης και δεις μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Καλησπέρα, φίλε, ναι. Χρήστος και εγώ, Ολυμπιακός. Σε ακούμε, από πού μας παίρνεις, Χρήστο? Γεια σου, Χρήστο. Από Γερμανία, από Μανχάιμ. Ωραία, σε ακούμε. Λοιπόν, έχω και εγώ κανένα δυο προγνωστικά να κάνω. Πιστεύω ο Ολυμπιακός θα περάσει. Mm-hmm. Το σκορ που μπορείς να βρεις. Λόγο... Έτσι, μια διέστηση έτσι στο σκορ. 1-0. 2-0. 2-0. Ωραία. Μα που να φας τη γλώσσα σου! είναι στην οικοληψία ο Παοξής από ό,τι κατάλαβες, Χρήστο. Αυτό που βλέπω τώρα εγώ στο γήπεδο για τον Παοξ, θα πω και από για τον Άρη με τα δύο λόγια. Πάμε, πάμε. Σ' ακούμε. Δεν με πείθει, δεν κάνει φάσεις καταρχήν. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν κάνει ευκαιρίες να πεις ότι... Για τον Παοξ λες. Δεν έχει ένα φορμαρισμένο μπροστά, ναι, για τον Παοξ. Εσύ στην Τούμπα, ρε φίλε, έκανες καμιά ευκαιρία και δεν τη θυμάμαι και μετά τον γκολ, ας πούμε.
εμείς, ρε φίλε, ο Πορτογάλος τώρα έτσι την έχει στήσει την ομάδα. Ας τον Πορτογάλο, ρε Καρδάση μου, τώρα μιλάμε οπαδικά. Ναι, αυτό σου λέω. Πες ότι είμαστε στο γήπεδο τώρα και πίνουμε μπυρίτσα δίπλα, εσείς Ολυμπιακός, εγώ πάω οξύς. Και είμαστε στο γήπεδο της Τούμπας. Και σε ρωτάω, με κέρδισες, οκ, 0-1. Έκανες καμιά φάση μετά τον γκολ? Όχι, εμένα πιο πολύ εντύπωση μου έκανε πως κέρδισα στο πρωτάθλημα στο μάτς που είχε και κόσμο. Χριστό, άκου λίγο να σου πω. Ο ΠΑΟΚ ήταν κάκιστος στα δύο τελευταία μάτς με τον Ολυμπιακό. Έχει τα προβλήματά του, έχει τα δικά του, οκ. Okay, αλλά ούτε ο Ολυμπιακός έβγαλε μάτια. Δηλαδή ήταν λιγότερο κακός ο Ολυμπιακός και κέρδισε, Χρήστο. Ο Ολυμπιακός, έτσι όπως το λέω, έτσι το βλέπω εγώ. Πες μου να συμφωνήσεις, όχι. Ήταν λιγότερο κακός, Χρήστο, ο Ολυμπιακός και κέρδισε. Φαντάζομαι ότι ήταν ο ΠΑΟΚ. Είναι καλό σε ένα επίπεδο. Μέχρι εκεί στα 10 είναι 6,5-7 καλός. Αλλά είναι εκεί πέρα σταθερός. Δεν πέφτει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αλλά να ξέρεις ότι αύριο. Θα κατέβεις για την ισοπαλία. Ναι. Πιστεύω εγώ. Θα κατέβεις για την ισοπαλία και όλο το μάτς είναι μέχρι να προηγηθώ. Αύριο είναι ένα άλλο μάτς και να ξέρεις ότι χρωστάνε. Κάτσε τι κάνεις. Κρατσκούτσι εκεί πέρα. Σακούλα, ναι. Και να ξέρεις ότι ένα στόχος έχει μείνει στον ΠΑΟΚ, γιατί το πρωτάθλημα χάθηκε. Το κύπελο. Και να ξέρεις ότι θα είναι ένα πολύ διαφορετικό, πολύ διαφορετικό μάτς. Μην περιμένεις εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό, να το ξέρεις. Στο λέω. Όχι, εύκολο απόγευμα δεν είναι. Αφού φαβορί ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, κέρδισε. Εντάξει, οκ. Από εκεί ξεκινάμε. Και βλέπω ότι και στα δύο τα μάτς θα έχει κόκκινη κάρτα. Ναι. Τον Άρη δεν μας είπες πώς βλέπεις, ποιο βλέπεις να προκρίνεται. Τον Άρη δεν νομίζω να περάσει ο Άρης. Δεν νομίζω. Δεν τυχονεύω ότι είναι. Έκαλα. Βλέπεις ΑΕΚ. Δεν ξέρω πώς θα μείνει. Α, Ολυμπιακός ΑΕΚ δηλαδή τελικό, έτσι. Εγώ βλέπω Ολυμπιακό ΑΕΚ τελικό, ναι. Μα που να φας τη γλώσσα σου. Και το πιο σίγουρο να σου πω, θεωρώ ότι θα περάσει ΑΕΚ παρά εμείς. Α, έτσι. Ωραία. Εδώ πέρα. Λοιπόν. Είμαστε αύριο να τα ξανασχολιάσουμε. Όξο, ρε! Άντε, για χαρά να πω. Να σε καλά. Χαρά. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο πριν τον break. Μην τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι. Θα κάνουμε λίγο το διάλειμμα των 10 παιδιά. Έτσι. Και θα επανέλθουμε ξανά με γραμμές 23-10-287-888. Είπαμε οι ντροπαλούλιδες. FM και εννοώ μήνυμα. Αποστολή στο 54-222. Μόλις 0,62 λεπτάκια. Έλα, φίλε. Είσαι ο τελευταίος πριν το διάλειμμα. Ναι. Έλα, καλησπέρα, Οδία. Γεια σου. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Φίλε μου, εσύ. Έλα, τυρε, άμα είμαι τελευταίο σημαίνει είμαι μέσα. Είναι καλό. Ηγεσίνιο. Το φυλάκι. Έλα. Πού είσαι εσύ, ρε? Γυρίσατε. Αυτό ήταν καλό. Έλα. Εντάξει, τα ξεπέρασες. Εγώ. Όχι, ο τέτοιος, ρε. Ο Τάσος. Ναι, εντάξει. Αύριο αύριο γίνεται και εξιτήριο. Παίρνουμε, οπότε εντάξει, όλα καλά. Πάνω απ' όλα υγεία, πάνω απ' όλα. Όλα καλά. Γιατί αλλιώς δεν έχει ούτε χαρές ούτε. Έτσι. Από εκεί πέρα, Ζάχομο. Έφτασε η ώρα. Έφτασε η ώρα. Το μάτς είναι καθαρά θέμα ψυχής και θέλεις. Έτσι. Στο τέλος θα τα πω αυτά. Στο τέλος. Τελείωσε. Το θέλεις. Το παίρνεις. Δεν το θέλεις, άστα γόρι μου. Κάτσε εκεί. Όχι, ότι το θέλουν, το θέλουν. Πόσο πολύ το θέλουν, εδώ είναι τέτοιο. Να δείξουν. Μέσα στο γήπεδο θα φανεί. Ναι, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Το θέλει περισσότερο. Έτσι. Θα φανεί. Κάθε πάσα, κάθε αυτό, κάθε έδαφο. Έτσι. Να φάνε σίδερα θέλουμε. Συν τη άλλη, η ΑΕΚ είναι, την έχουμε, ρε φίλε. Δεν είναι καμιά. Εντάξει, δεν είναι φοβητρο η ΑΕΚ. Εντάξει, νομίζω 50-50 είναι. Δεν είναι παλιά η ΑΕΚ. Εντάξει, καμία σχέση. Τώρα, ποια παλιά. Καμία σχέση. Ανάλογα ποια παλιά εννοούσε κιόλα. Αν εννοούσε με Σαβέσκι, με Σαμπανάτζοβε, με αυτά, μέρα με τη νύχτα. Έτσι. Αυτό δεν είναι άκτορ, αυτό είναι. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Θα την καταλάβει αύριο. Είμαι και ασπικό, μη λε τέτοια. Είμαι ασπικό. Ωραία, έτσι και περάσει ο Άρη. Θα τρελαθώ, θα πηδηθώ από το παράθυρο. Κάθαρα πράγματα, και αυτό και ισχύει και για εσάς. Εννοείται. Από τη στιγμή που είδα εγώ Ολλανδούς και μάλιστα την ελίτ, την σούπερ ελίτ της Ολλανδίας, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να έρχονται στην Ελλάδα, λέω, παιδιά,
Μπες μέσα, παίξε μπάλα. Ξέρει, ο δικός μας, άκουσε λίγο, ο διαιτητής που παίζει. Βέβαια πήγαν να μας κάνουν μαμουνιά εδώ. Πήγαν να βάλουν και ένα οριτζιναλάκι αυτή η καρδίτα. Ναι, το είπε ο Ζαγουά, το είπε ο Ζαγουά. Ο διαιτητής που παίζει εμάς, ξέρεις ποιο ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Αν το θυμάμαι καλά που το διάβαζε ο Τάσος θες. Ο, ξέρεις, ο τρομπονέλο που έκανε στο Άνφιλτ. Η πίπιζα. Με την Ατλέτικο. Έπαιξε το Λίβερπουλ Ατλέτικο, ρε παιδί μου. Το όμποε. Το δίκανο. Αυτούς που τους κάναμε πλάκα. Τους κάναμε πλάκα. Εμείς έκαναν πλάκα αυτοί, κατάλαβες. Έπαιξε καλά. Ποιος? Το πανηγύρι. Αυτό μας ενδιαφέρει, φίλε. Όχι, η Λίβερπουλ έπαιξε καλά σε αυτό το μάτς. Ιδιαίτερα μέχρι το 90 ήταν καλά. Ναι, καλύτερο. Όχι, σαν διαιτητής. Α, ναι, έπαιξε. Καλώς ήταν. Καλώς ήταν. Τώρα δεν γίνεται τώρα να με βάζω μαμουνιές. Τώρα μου βάλαν βοηθό παρατηρητή. Λέει, ξέρω εγώ έναν original, λέει από την ΕΠΣΕ. Ναι. Είπαμε. Εντάξει, δηλαδή για γέλια και για κλάματα, ρε φίλε. Για γέλια και για κλάματα. Άμα είστε καλοί, παίξτε μέσα στο αυτό. Άντε, μια ζωή. Σύχαμα. Ασύχαμα. Εγώ Ασύχαμα. Βυσικά, άκουσα με λίγο. Αυτούς τώρα. Ωραίος, πολλά μπουγάτες. Δεν τους παίρνουν τηλέφωνο, ρε εσύ. Συγγνώμη. Δηλαδή, αυτόν τον πήραν τηλέφωνο και τον είπαν θα είσαι παρατηρητής στο Χαριλάου και είπε ναι. Εγώ μετά από αυτά πήγαινα και στο πρώτο μάτς, παρότι διθακικός μου, εγώ δεν θα πήγαινα. Να σου πω την αλήθεια. Ηγεσίνιο. Θα έλεγα όχι. Ηγεσίνιο. Δήλωσε κόλλημα. Αυτό είναι η πρώτη ήττα, ε. Κόλλημα δήλωσε. Δήλωσε κόλλημα εφόσον έγινε γνωστό. Δεν δήλωσε αμέσως. Νίκο. Από σταθερό είσαι. Όχι, πες μου. Α, εντάξει, όχι, εντάξει, ολοκλήρωσε τότε. Όχι, ήθελα να, άμα μπορούσες μετά το, πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα γι' αυτό. Όχι, εντάξει, αυτό εδώ και κλείνω, παιδιά. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, το Νικόλα. Θέλεις, πάρ' το. Απόδειξη. Για το πάω. Απόδειξη. Το θέλεις, τράφουμε το καρασικά και απέκλεισέ τους. Και εσύ της άλλης, εσύ είσαι ακόμα καλύτερα. Γιατί παίζεις για δύο αποτελέσματα. Εγώ παίζω μόνο για ένα. Ναι. Μόνο νίκη. Υπάρχει τίποτα άλλο. Εσείς παίζετε για δύο. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, σωστά. Για να δούμε τι θα δούμε. Απλά είναι τα πράγματα. Θα δούμε. Έγινε. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε διαιτησία που να είναι παιδί μου. Εντάξει, στα μαγειρέματα μέσα. Εντάξει. Αυτά. Να σε έγινε, καλά. Ρε. Τα λέμε. Γεια σου, έγινε, Νικολάκη. Για σένιο, τα λέμε. Ωραίος. Φέρτε μου τη Μαρίνα να τη σκίσω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα κατευθείαν. Πάμε να κάνουμε το break των 10. Επανερχόμαστε. Ανοιχτές γραμμές στο 2310-287 και 3 οχταράκια. Εδώ είμαστε, Ζαχουά. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή. Τάσο Στρέγια στο μικρόφωνο. Ζάχο Ντρούλικα απέναντί μου. Συντροφιά Παρίτσα. Έως και τις 11. Δώσε λίγο τηλεφωνικά. 2310-287 και 3 οκτάρια. Παναλαμβάνω, 2310-287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σα, το σχόλιο σα 54 και 3 διάρκεια. Έτσι, 54-222. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα τις 4 γραμμές που ήδη έχουμε στην αναμονή. Αφού πούμε ότι ο Αμπέλ Φερέιρα ετοίμασε την ομάδα του εν μέσω αρκετών προβλημάτων τραυματισμού. Προβλήματα που, όπως έχει τονίσει και ο ίδιος αρκετές φορές, εκλαμβάνει ο ίδιος ως προκλήσεις μέσα στο μυαλό του. Έτσι λέει αυτός. Λοιπόν, στην αποστολή έχει πάρει και τον Αντρέ Βιερίνια και τον Δημήτρη Πέλκα, οι οποίοι ακολούθησαν την προπόνηση, συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Εκτός, όλοι ξέρετε ότι παραμένει ο Γιώσιπ Μίσιτς περαστικά στο παλικάρι, αν και βρέθηκε με τους συμπαίκτες και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία. Στην Αθήνα, παρότι δεν είναι ιατρικά έτοιμος, θα ταξιδέψει και ο Κρέσπο, ο οποίος θέλει να είναι δίπλα στην ομάδα, και αναφέρουμε τώρα τους 22 που θα πάρει ο Φερέιρα μαζί του. Πασχαλάκη, Ζεύκοβιτς, Μάτος, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίνκασον, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Βιερίνια, Εσίτη, Μαουρίσιο, Ελκαντουρί, Τσιγκάρας, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Λάμπρου, Λιμιός, Στόχ, Σφιντέρσκι, Ακπομ και Τζόλης. Ο Τζόλης, ο 18χρονος ο οποίος σκόραρε. Ο Νάστος δηλαδή. Ναι, ο Νάστος. Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ για να περάσει αύριο πρέπει να σκοράρει τουλάχιστον μία φορά. Έτσι, ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια που έχει δώσει σε Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπελλο κτλ. Σκοράρανε λοιπόν κατά 95-98% στα μάτς του μέσα. Άρα λοιπόν έστω και ένα γκολ να βάλει και να μην σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέω. Ένα γκολ να βάλει και να δεν σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Την πληρώσαμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο ΠΑΟΚ αύριο να σκοράρει. Αν ο ΠΑΟΚ πάει για το 0, αμάν μας
Καήκαμε. Εντάξει, δεν είσαι Φερνάντο Σάντος να το καταφέρεις. Και ο Φερνάντο Σάντος θα το καταφέρει δύσκολο. Τέλος πάντων, πρέπει να βάλει γκολ. Και όχι ένα-δύο, λέω εγώ ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Έλα, μάγκες. Γεια σου, Γιώργη. Καλησπέρα. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Γιώργη. Λοιπόν, επειδή βγήκε ο προηγούμενος και μίλησε από τη Γερμανία, το παλικάρι που έτσι ανοιχτής καρδιά που είπε μέχρι που να βάλει πρώτος γκολ ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Ναι, μου ήρθε ένα μήνυμα από ένα φίλο και μου λέει ότι αυτός που μίλησε είναι Παναθηναϊκός, λέει. Έχει διχασμένη προσωπικότητα, ναι, έτσι λέει. Ό,τι και να εννοώ, ναι. Δεν μας πειράζει. Πιστεύω που μπάλα είναι μυρωδιά, εγώ θα πω τη δικιά μου τη γνώμη. Λοιπόν, πέρσι η ομάδα για να τη βγάλεις φάση έφτυνε αίμα. Ξεχνάτε, επειδή δεν βλέπετε μπάλα, ξεχνάτε πάρα πολύ γρήγορα, μα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το μάτσα αύριο, παιδιά. Έτσι. Ένας Μπίσεσβαρ που πέρσι έκανε και ντούσε με στο κέντρο, και ντούσε δηλαδή πραγματικά, και τώρα βλέπουμε ένα Μπίσεσβαρ διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι το παιδί έχει χάσει την ποιότητά του, έτσι. Δεν σημαίνει ότι έχει ξεχάσει την μπάλα. Είναι καιρός, εγώ πιστεύω ότι ακριβώς αυτά εδώ τα παιχνίδια είναι ιδανικά, έτσι, για να δείξουν επιτέλους ότι δεν έχουν ξεχάσει την μπάλα, ότι είναι ταμπλούχοι, είναι ποταθητές και ότι δεν μασάνε τίποτα. Εσύ δηλαδή τώρα, τίποτα. Γιώργο, συγγνώμη λίγο, περιμένεις αύριο ο Μπίσεσβαρ να δείξει ότι ξέχασε την μπάλα? Εγώ περιμένω αύριο, Τάσο, δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις το μάτσο, εγώ περιμένω ότι ο ΠΑΟΚ αύριο θα πάει να κερδίσει. Ναι. Εγώ αυτό βλέπω. Ναι, για να κερδίσει όμως, όμως, φίλε μου Γιώργο, ο Μπίσεσβαρ, ο απαράδεκτος όλη τη χρονιά, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι στην εντεκάδα. Ο Μπίσεσβαρ, ναι, θα παίξει ένα 20 λεπτό στο τέλος, δεν τα σου. Ναι, ξέρεις, ναι. Αν περιμένουμε δηλαδή αύριο τον Μπίσεσβαρ να μας δείξει ότι δεν ξέχασε την μπάλα στο μάτι της χρονιάς που δίνουμε όσον αφορά τίτλο, ζήτω που καήκαμε, φίλε Γιώργο. Και αυτό, ναι, πρέπει, ναι, να, δεν το λέω για σένα, αυτό πρέπει να το, ναι, να το κοιτάξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αιμονή πλέον στον Μπίσεσβαρ. Και όχι μόνο στον Μπίσεσβαρ, και στον Ελικαντουρί και σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Ναι, εγώ άμα ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αυτού του σωματείου που πέρσι βγήκε πρωταθλητής, που φέτος σε ρηγορούν, σε κοροϊδεύουν, σε δουλεύουν, σε αμφισβητούν κτλ. Έτσι, έναν προπονητή που δεν έχει κερδίσει ντέρμπι, δηλαδή που δεν έχει καταφέρει ακόμα να δείξει την αξία, δηλαδή τέτοια μάτς είναι μανούλα. Εδώ πρέπει να δείξουν οι παίχτες ότι δεν χρειάζονται καν τον προπονητή. Μπες ρε φίλε μέσα, έχεις και τους πιτσιρικάδες. Μπορεί να έχουμε την ατυχία με τους τραυματισμούς. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν βγει πολλοί και την έχουν παραφουσκώσει αυτή την ομάδα, εγώ πιστεύω ακόμα και ο Άρης, δηλαδή και οι τέσσερις οι ομάδες, είναι τρωτές. Δηλαδή άμα δεις μερικές φάσεις που τρώει ο Ολυμπιακός ακόμα από τον Άρη, από την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ κτλ. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι που θα σε πετύχω, που θα σε βρω. Και αν στο πρώτο 15-20 λεπτό φάνε κανένα κολλάκι, θα σου πω εγώ μετά τι έχει να γίνει. Ναι, το θέμα είναι ποιος θα το βάλει το κολλάκι. Όποιος και να το βάλει, ας το βάλει το Πασχαλάκι, δεν με νοιάζει. Ναι, πρέπει να σε νοιάζει όμως, γιατί έκανες 7 ευκαιρίες στο πρώτο μήκος στον Παναθηναϊκό και ούτε σε μία από τις 7 ο κανονικός σου φόρ δεν ήταν μέσα. Τάσο, θα κάνουμε αύριο 2 φάσεις και θα είναι 2. Έγινε, Γιώργο, έγινε. Έγινε, Γιώργη. Γεια σου, Γιώργαρη, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλό βράδυ. Πάμε στον Καλησπέρα. Επόμενο. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Α, εκ Νέα Σμύρνη, τι κάνουμε. Νάτος. Γεια σου, Ηρακλή. Χέρκουλες. Σωστό το timing που βγήκε. Σωστό. Καλά, Ηρακλή, καλά. Εσύ τι κάνεις. Τι να, εγώ δεν βγαίνω, δεν κάνω ποτέ την καφετζού, ούτε προβλέπω, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Όσοι έχουν προβλέψει έχουν εκτεθεί άσχημα. Κάτσε, ένα λεπτό, ρε, Ηρακλή, ένα λεπτό. δεν είπαμε ότι είσαι ο Νοστράδαμος, ούτε εμείς όταν λέμε. Καταρχήν να σου πω, ναι, τι μυρίζω. Αν ξέραμε τι θα γίνει, θα βάζαμε όλα τα σπίτια μας και δεν θα δουλεύαμε, έτσι. Σωστό. Πρόβλεψη κάνουμε. Να σου πω εγώ τι μυρίζω τώρα. Για πες. Ενστικτοδός. Πιστεύω ότι αύριο στο Καραϊσκάκι θα είναι πολύ κουφό το παιχνίδι. Δηλαδή, πώς εννοείς κουφό? Πολύ κουφό, θα γίνουν πολλά παράδοξα αύριο. Αγωνιστικά εννοώ, όχι απ' έξω. Ναι. Δηλαδή, μην αποκλείσει το γεγονός αυτό που είπε και ο προηγούμενος ο φίλος του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο να γίνει κάτι, ένα κουφό ρε παιδί μου και να βγάλει γκολ ο Ίγκασον. Ξέρω εγώ, κάποιος απίθανος. Ναι, εντάξει, καλά, δεν είναι. Ναι, γιατί να είναι κουφό δηλαδή, άμα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ στο δεκάλεπτο, ρε παιδιά, γιατί να είναι κουφό? Όχι, δεν εννοώ ότι πρόσεξε να δεις τώρα Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, ξέρεις χρόνια τώρα πώς βγαίνει. Το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο γίνεται χαμός.
Σε πιέζει πολύ. Εντάξει, εγώ έτσι σου λέω σαν προαίσθηση, όχι ότι έχω κανένα δεδομένο προς Θεού. Αυτό θα δείξει τώρα. Πάντως με τον Άρη φέτος το προηγούμενο μάτς που έπαιξε, μέχρι το 27. Αν ο Άρης μέχρι το 27 δεν έκανε τα δύο εκείνα τραγικά λάθη και έδινε δύο γκολ δώρα, ο Ολυμπιακός δεν υπήρχε. Και δύο ευκαιρίες έχασε ο Άρης, έτσι. Δηλαδή αυτό που έλεγα στο φίλο του Ολυμπιακού, ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε μες στην Τούμπα γιατί ήταν λιγότερο κακός από τον ΠΑΟΚ και όχι καλός, ισχύει. Ναι, αυτό ισχύει. Ναι, όπως το είδα και εγώ το παιχνίδι, ισχύει αυτό. Σίγουρα ισχύει. Πώς το βλέπεις τώρα στο Χαριλάου αύριο, τη δικιά σου ομάδα? Κοίτα να δεις. Και οι δύο ομάδες έχουν άμυνες για κλωτσές. Ναι. Ιδίως μετά τη φύγη του Βράνιες. Ο Άρης βέβαια λόγω απουσιών περισσότερο, αλλά και στα στόπερ είχε ένα θέμα. Όχι, στα στόπερ τώρα δεν έχει θέμα. Πόσο Βέλεφε, φίλε. Τον Ελιζήσι. Ναι, εντάξει. Ναι, είναι υπηρεπή στο λάθος, αλλά είναι. Είναι υπηρεπή τώρα. 0-2. Εγώ νομίζω ότι η Άκη είναι καλύτερη στην επίθεση, γιατί ο Άρης δεν έχει center for στην ουσία. Mm-hmm. Και ο Άρης είναι καλύτερο στο κέντρο. Ναι, και στα οπότε έχουμε πλευρά, από, ναι. Μία γραμμή κάθε ομάδα καλή και άμυνα την ίδια. Για πες μου λίγο, γιατί αυτό δεν το ξέρω το θέμα. Τώρα. Όχι άλλο. Για τον Τσιγκρίσκι θα παίξει. Βέβαια, τελευταίους 4 μήνες δεν έχει παίξει μάτσα, έτσι. Είναι... Ούτε και ξέρω, είπα λογικά θα παίξει, αλλά και ο Τσιγκρίσκι είναι παιδί μου γυάλινος. Μπορεί να γίνει μια φάση και να τραυματιστεί, καταλαβαίνεις. Είναι και έχει στα τελευταίους 4 μήνες 1-2 μάτσα να έχει παίξει ο Τσιγκρίσκι. Κοίτα να δεις αυτοί παίχτες τώρα σαν τον Τσιγκρίσκι, που είναι ο άνθρωπος για μένα είναι παιχτάρα. Ποιότητα. Καλά, Μπαρτσελόνα έπαιξε ρε φίλο άνθρωπος. Αλλιώς θα παίζα και εγώ στην Μπαρτσελόνα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Παιχτάρα είναι, αλλά είπαμε. Μπορεί να μπει και χωρίς ρυθμό σε ένα παιχνίδι και χωρίς πολλά παιχνίδια που λένε, mm-hmm. αλλά θα σου παίξει. Αρκεί να είναι γερός και υγιής. Μέσα ο Μπακάκης, εκτός ο Γαλανόπουλος βλέπω εδώ. Ο Γαλανόπουλος είναι τόσο καιρό. Ναι, ναι, απλά ξέρεις και αν κατέβει η ΑΕΚ και το παίξει 3-5-2, δηλαδή βάλει και τρία γαϊδούρια πίσω, γιατί δεν έχει κι άλλη επιλογή. Mm-hmm. Δεν έχει κι άλλη επιλογή η ΑΕΚ στην άμυνα. Θα είναι δύσκολο για σένα Ζάχο, γιατί δεν έχει πλάγια μπακ να ανεβαίνουν. Καλά, ο Άρης δεν νομίζω να παίξει και τόσο ανοιχτά, έτσι. Λέω εγώ. Τι να σου πω, Γερμαναράς είναι αυτός. Ο Άρης, θυμάσαι, και παίζει με όλους, παίζει το ίδιο, αλλά τώρα αυτό το μάτς είναι πολύ ιδιαίτερο. Παίζει ψηλά την άμυνα, δεν καταλαβαίνω γιατί παίζει ψηλά άμυνα και σε απόσταση αμυντική, δεν το καταλαβαίνω. Έτσι. Παίζει γιατί ρε φίλε θέλει να, ξέρω εγώ, να εκμεταλλευτεί τους γρήγορους μπροστά και να πιέσει να βάλει γκολ. Αυτό θέλει αυτό. Ναι, αλλά ξέρω, όταν έχει τον Λιβάγια και τον Ολιβάρες. Έτσι, τον Ολιβάρες λέω. Τον Ολιβέιρα, θυμήθηκα τον Ολιβάρες τώρα. Τον Πέρση. Αυτό είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό σου λέω, πιστεύω, πρόσεξα, αν και αυτός είναι Γερμαναράς και δεν ξέρω, οι Γερμανοί έχουν όλα τα μάτια, τα βλέπουν. Γερμανός ή Ολλανδός? Ο προπονητής μας Γερμανός. Α, για τον διαιτητή νόμιζα. Όχι, για τον προπονητή λέω. Εμένα οι Γερμανοί προπονητές μου αρέσουν να ξέρεις. Τους βλέπουν όλους, ξέρω εγώ, με το ίδιο μάτι. Τι να σου πω, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον αυτό το μάτι, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο, έτσι. Κάποιος από δίπλα, ο Χαριστέας, κάποιος θα τον είπε λίγο πιο. Λέγω πιο ρε παιδί μου επιφυλακτικά, πώς να το πω. Έχει κόσμο στους ημιτελικούς? Όχι. Α, είναι όλα χωρίς κόσμο. Όχι, χωρίς κόσμο. Ο Χαριστέας είπε θα έχει 20.000 έξω από το Χαριλάο, έτσι είπε ο Χαριστέας. Καλά, εντάξει. Το έξω δεν υπάρχει. Μπορεί να βάλει κανένα ζέπελι, είναι φίλε, και να τους έχει από πάνω κρεμασμένους. Εντάξει, καλά τώρα. Πάντως το μάτς Ροντέο πιστεύω ότι θα γίνει στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω γιατί μου έχει τέτοια. Ναι. Δώσε μας και μια πρόβλεψη, έτσι, αποτελέσματα, ακριβές σκορ. Και να πάμε στους υπόλοιπους. Και πάμε στους υπόλοιπους. Και αύριο να σας ακούσουμε, έτσι. Πάμε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Παράταστο. Εγώ δεν είμαι και αντικειμενικός αυτό. Δεν έχει σχέση. 1-1. 1-1. Και Άρη ΑΕΚ. 0-0. 0-0. Hey, να σε κάνω. 0-0 ο Άρη ΑΕΚ δεν αποφύγει να λήξει. Κοίτα, περισσότερο το βλέπω στο χείρε, παιδί μου, με γκολ. 1-1-2-2. Άρα και τα 2-1-1, έτσι. Εκεί περίπου, εκεί τα βλέπω και τα δύο. Εντάξει, πάει Άρης Ολυμπιακός ο τελικός. Εντάξει, τελείωσε. Το κατσίκι μίλησε. Γεια σου, Ηρακλή. Να σε καλά. Πλάκα κάνουμε, έτσι. Ελπίζω να μην είναι που σε είπα κατσίκι χαρτολογώντας. Για να δούμε εδώ. Καλησπέρα. 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 Αντίωση. Έγινε Star Trek, έγινε ο φίλος. Πάμε στον επόμενο. Μισό με τους. Παρακαλώ. Παιδιά. Ναι, ποιος. Ναι. Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί μέσα στο Καραϊσκάκι? Βέβαια. Το είπε η μάγισσα φίλη από τη Βραζιλία. Ο Τάσος πιστεύει. Ρε, παιδιά. Το είπε η μάγισσα από τη Βραζιλία. Στο λέω, φίλε, εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Ο Άρης με την ΑΕΚ, κοίταξε εδώ. Ναι. Προχθές η ΑΕΚ έπαιξε ποδόσφαιρο. Ναι. Και είχατε μέχρι το 82-1. Ναι. Με τον πέναλτι σοβαρίστηκε. Σωστά. Η ΑΕΚ σε ένα τέτοιο παιχνίδι που θα πιάσει. Τι βλέπετε δηλαδή, Άρης Ολυμπιακός τελικό? Εγώ
Εγώ βλέπω ναι. Άρης Ολυμπιακός τελικό. Ωραία. Και το κύπελλο θα το πάρει ο Άρης. Έτσι. Γιατί το θέλει και μπορεί και έχει. Έτσι. Έτσι κύριε, σωστός. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο. Τι χάθηκε. Όντως, να σου. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Τι έγινε, μ' ακούτε. Έλα, πού είσαι. Έπεσε λιποθύμηση. Έπεσε, δεν το λέω. Εντάξει. Εγώ πάντως συμφωνώ με τον κύριο, δεν μας είπε το όνομά του. Έτσι, ακούστηκε τουλάχιστον από τη φωνή λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Συμφωνώ απόλυτα 100% προς υπογράφω αυτό που είπε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σου φίλε. Νάτος. Ο Ατρόμητος. Εμφανίστηκε ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννα ρε. Γιάννης Ατρόμητος. Άκουσα κάτι πολύ ωραίες φωνές, γιατί κάτι φορές είπαμε Ηρακλής πολλά χαιρετίσματα αγωνιστικά. Έτσι. Και ο είναι... φίλος ο Θόδωρος επίσης. Από Γερμανία ναι. Μιλάει για ποδόσφαιρο από τη Γερμανία, να τον αφήνετε να μιλάει λίγο. Δεν φαίνομαι. Εκπομπή μόνο σου θέλει να κάνει. Δύο ώρες να τον αφήσουμε. Όχι, έτσι λέει ο Τάσος. Έτσι λέει ο Τάσος. Με το Θόδωρο. Αν και διαφωνώ που λέει ότι είναι μπούφος ο προπονητής και τέτοια έτσι για το Φερέιρα. Εγώ πιστεύω θα ότι είναι πολύ, πολύ απλό. Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι είναι πολύ καλός προπονητής ο Φερέιρα. Πάρτε το στον Άρη. Πραγματικά τον πιστεύω. Πάρτε το στον Άρη. Πρέπει να μην αδείξει το έργο του στον ΠΑΟΚ. Να πω εγώ κάτι πολύ απλό. Πάμε. Για το φίλο που είπε πριν το Γιώργο ότι. Πέρυσι δεν μπορούσε να κάνει ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Ναι. Συγκρίνουμε μήλα με μήλα και όχι με πορτοκάλια. Στο Καραϊσκάκη πέρυσι ναι. Τάσο πήρε τη νίκη και έκανε και 10 φορές. Αχ, Παναγιά μου, το έφαγα. Τυχερό ήταν πολύ ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη πέρυσι. Πολύ κολοφαρδία έχει. Φέτος πώς το ήρθε, Τάσο. Τι πώς θα έρθω. 1-1. 1-1 στο πρωτάθλημα. 1-1 με βλακεία του ΠΑΟΚ. Κάνει το 0-1, μπορεί να κάνει το 0-2 σε δύο περιπτώσεις και δίνεται πέναλτι στον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν από θέμα εμφάνισης και όχι αποτελέσματος, τι ήταν καλύτερα με τον Λουτσέσκου ή με τον Φερέιρα. Με τον Λουτσέσκου. Με τον Λουτσέσκου. Επειδή όχι. Πήρες το αποτέλεσμα. Φυσικά. Το αποτέλεσμα μετράει. Εμφάνισε, εμφάνισε. Κάθε φορά. Το αποτέλεσμα μετράει. Κάθε φορά όμως. Το αποτέλεσμα μετράει, αδερφέ. Το αποτέλεσμα μετράει, αλλά 9 στις 10 φορές με τέτοια εμφάνιση πρέπει να χάσεις. Κοίταξε τώρα. Θες να σου πω τώρα εγώ. Ναι, αυτό δεν είναι κριτήριο, ρε Σιγιάννη, που μου βάζεις τώρα. Γιατί άμα θα σου βάλω και εγώ τώρα. Ναι, ωραία, να σου βάλω και εγώ τα δύο μάτς πέρσι μέσα στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό με τον Λουτσέσκου και τα δύο φέτος με τον Φερέιρα. Τώρα τα τελευταία. Είναι κριτήριο αυτό. Μα επειδή παίζεται στο Καραϊσκάκι αύριο, εγώ γι' αυτό το. Βρε καλέ μου άνθρωπε, άλλο σου λέω. Άλλο μου λες εσύ, άλλο σου λέω εγώ. Οκ. Δεν είναι κριτήριο αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε καταστάσεις το ένα με το άλλο. Έτσι. Εγώ θέλω να σου πω ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου έκανε μια κακή εμφάνιση στο Καραϊσκάκι που παίζεται και αύριο. Ναι. Ενώ ο Φερέιρα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Ναι, και ο Φερέιρα εδώ με στην Τούμπα έκανε. Με στην Τούμπα δεν έκανε σε δύο μάτς Ολυμπιακού φάση ο ΠΑΟΚ. Φάση δεν έκανε ο ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ έκανα απλώς μια σύγκριση επειδή αύριο παίζει στο Καραϊσκάκι και σου λέω ότι ο Φερέιρα τα πήγε καλύτερα. Ωραία, για να το ολοκληρώσουμε, Γιάννη. Αύριο ο ΠΑΟΚ, αν δεν σκοράρει στο Καραϊσκάκι, δεν προκρίνεται. Κατά μεγάλη πιθανότητα, αν το ξέρει. Αν δεν σκοράρει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι, δεν προκρίνεται. Απλά τα πράγματα. Να το ξέρεις. Κοίτα να σου πω κάτι. Αυτό το παιχνίδι έχει ιδιαιτερότητες. Είναι τελείως διαφορετικό από τα παιχνίδια. Ναι, εσύ συμφωνείς αυτό που λέω ότι αν δεν σκοράρει ο ΠΑΟΚ, δύσκολο να αποκριθεί. Νομίζω θα χρειαστεί ένα γκολ. Ναι, σίγουρα ένα γκολ. Αλλά το ότι περνάς με δύο αποτελέσματα είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Γιατί περνάς και με 1-1 και με 0-0 ναι. Και με 2-2. Μαζί σου. Συμφωνώ. Όπως και μεγάλο κίνητρο είναι για τον αντίπαλό σου. Να παίξει πολύ καλύτερη μπάλα γιατί παίζει για ένα αποτέλεσμα. Όπως και ο Άρης αύριο με την ΑΕΚ. Να σου πω και ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει. Δεν παίζει ο Βαλμπουενά. Παίζει ο Βαλμπουενά. Γιατί δεν παίζει ο Βαλμπουενά. Παίζει κανονικά ο Βαλμπουενά. Ποιος το είπε. Τον έχει αποστολή. Εγώ νομίζω δεν θα το ξεκινήσει. Δεν θα το ρίξει. Άλλο αν το ξεκινήσει, όχι τον έχει αποστολή. Αυτό είναι βασικό. Γιατί να μην το ξεκινήσει. Από την αρχή γιατί. Καλά λέει. Γιατί είναι τραυματίας. Καλά λέει, ξέρει τι λέει. Νομίζω το ξαναείχε πάλι. Ξέρει τι λέει ο Γιάννης, είναι διαβασμένος. Εντάξει. Ναι, και γι' αυτό σου λέω ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ που δεν παίζει. Αν δεν παίξει. Αν δεν παίξει. Το έχετε καταλάβει αυτό. Αν δεν παίξει, εγώ πιστεύω είναι άλλος Ολυμπιακός με Βαλμπουενά και πολύ πολύ πιο αδύναμος χωρίς Βαλμπουενά, έτσι. Και καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό το μάτι. Δύσκολο να το ρισκάρει, φίλε. Ο Παναθηναϊκός είναι υποδιάλυση αγωνιστικά. Εγώ πιστεύω ότι ο Βαλμπουενά θα παίξει αν κινδυνεύει ο Ολυμπιακός να χάσει την πρόκριση. Μόνο τότε θα παίξει. Να πω ένα τελευταίο χαίρομαι πάρα πολύ που ο Άρης πήγε και πήρε ισοπαλία μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Ξάνθη ας πούμε πέφτει. Ήρθε 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Όχι, ήρθε 1-1 με τον ΠΑΟΚ και αυτή είσαι συνωμοσιολογίες πριν τα παιχνίδια.
Ή ακόμα θυμάστε, έτσι πριν από την πρώτη εποχή του Κάναντι, που είχαμε 5 δανεικούς από τον ΠΑΟΚ, κάποιοι φωνάζαν ότι από το Περιστέρι θα περάσει ο ΠΑΟΚ με 3-0 για πλάκα και τέτοια. Ναι. Ένα-ένα και με πέναλτι που δεν έδωσε τον Λεκαντούρη. Είχα πάρει και τον προφέσορα, σου λέω, και του λέω: βάλε το σπίτι σου να δούμε πόσο θα έρθει. Και τη Δευτέρα έκλαιγε. Προφέσορα, καταλάβαμε. Καταλάβαμε ποιον εννοεί. Προφέσορα. Εγώ έτσι τον είχα πάρει τηλέφωνο, ξέρει πρώτη φορά. Ένα φίλο μου λέει: ακού τι λέει αυτό. Και έτσι, έτσι είχα μπει δηλαδή στη διαδικασία και τον είχα ακούσει. Δεν... Ωραίος Γιάννη. Είμαι ηθοποιός, ωραίος. Είσαι ωραίος. Γεια σου ρε Γιάννα. Καλά μυρωδιά να ξέρετε. Και καλό παράδεισο στον Νικόλα τον Αλέφαντο. Έτσι. Είχαμε γνωριστεί σε παλιά λιμέρια που κυκλοφορεί και ο φίλος ο Ηρακλής άμα ακούει τώρα εκεί στα Εξάρχεια. Μάλιστα. Καλό βράδυ παιδιά. Έγινε. Άλλωστε έπαιζε και στα Εξάρχεια ο Αλέφαντος. Στην ομάδα. Έπαιζε, ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σας. Καλησπέρα. Να τα πούμε. Α, Θανάσης, φιλαράκι. Έλα, γεια σου, Θανάση. Έλα, ρε φίλε, τι λέει. Γεια σας. Ωραίο το θέμα και πολύ ήρθε η ώρα να μιλήσουμε πολύ, πώς το λένε, εκτεταμένα για κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Να ξεκινήσω από το δικό μας το παιχνίδι, κύριε Ζάχο. Πάμε. Ήρθε η ώρα να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Έτσι. Γιατί φέτος... Φέτος είναι τα παιχνίδια με τη συγκεκριμένη ομάδα είχαν πάρα πολύ, να μην πω τη λέξη, δεν θέλω γιατί μιλάω στο ραδιόφωνο. Και τα τέσσερα, και τα τέσσερα παιχνίδια που παίξαμε, βεβαίως, είχαμε κακές διαιτησίες κατά μας και μία σφαγή, μία μεγάλη σφαγή και τρεις πολύ κακές διαιτησίες. Ελπίζω αυτό το θέλω που έχουν αυτοί που θα παίξουν, γιατί έχουν μεγάλο θέλω. Έτσι. Και επειδή ο διαιτητής δεν θα έχει πώς το λένε, δεν θα έχει όλες αυτές τις ελληνικές προκαταλήψεις, επειδή έδωσε ένα μπέναλτι στον έναν ότι πρέπει να δώσει ντε και καλά και στον άλλον. Λοιπόν, να μπορέσουν οι παίκτες μας να μαρκάρουν επάνω στη φάση, να μπορέσουν οι παίκτες μας να βάλουν το στήθος τους πάνω στη φάση, να μπορέσουν οι παίκτες μας να βάλουν χέρια, πόδια, κεφάλια επάνω στη φάση, που δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που βάζεις πόδια, σώμα, όλα είναι φάουλ και όλα είναι πέναλτι. Να μπορέσουν δηλαδή να παίξουν αντρικά και τότε, ρε παιδί μου, αν μας κερδίσουν, μπράβο. Αν και νομίζω ότι και ο Θεός θέλει να τους κερδίσουμε, γιατί με αυτά που κάνουν στα παιχνίδια με τη συγκεκριμένη ομάδα, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά περιμένω τον ποδοσφαιρικό Θεό, αυτόν που ήταν μαζί μας στο προηγούμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Δηλαδή αυτοί βαρούσαν από σημεία που έπρεπε να βάλουν 3-4 γκολ και δεν μπορέσαν να βάλουν γκολ. Ελπίζω ο ποδοσφαιρικός Θεός να συνεχίσει να είναι έτσι με αυτούς, για να μπορέσουμε εμείς να εκπληρώσουμε αυτό το όνειρο που έχουμε, γιατί εντάξει, έχει κουράσει αυτή η ιστορία με το σύλλογο 50 χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο διαιτητής θα είναι ξένος και είναι μια απόδειξη. Τώρα βάζω και τις άλλες δύο ομάδες μέσα. Είναι μια πάρα πολύ καλή απόδειξη για τις ομάδες μας εδώ, τις λεγόμενες της Θεσσαλονίκης μας, να αποδείξουν ότι με τέτοιους διαιτητές να πάνε να παίξουν και να κερδίσουν τα παιχνίδια. Γιατί τώρα θα μπορέσουν να παίξουν έτσι όπως πραγματικά θέλουν να παίξουν. Δηλαδή να μην αισθάνονται ότι με το παραμικρό αντίπαλος θα έχει το πλεονέκτημα. Γιατί μέσα στην περιοχή θα πρέπει να προσέξω εγώ πως μαρκάρω, ενώ ας πούμε παραδείγματος χάρη ο Σεμέδο και ο Βράνιες θα βάλουν τα ποδαράκια χωρίς να φοβούνται. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να ξέρεις ότι μαρκάρεις και δεν φοβάσαι. Βέβαια και όλα αυτά, φίλε Θόδωρα, είναι θεωρητικά. Πρέπει να τα αποδείξουμε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί και η ΑΕΚ δεν θα έρθει για τουρισμό εδώ πέρα. Η ΑΕΚ είναι σακατεμένη, γιατί τρία χρόνια τρώει φάπα από τον ΠΑΟ και της παίρνει το κύπελο. Θα τα δώσει όλα και η ΑΕΚ. Και έχει και το πάνω χέρι στο πρώτο μάτς, έτσι. Μην το ξεχνάς αυτό. Τέσσερα παιχνίδια που δεν πήρα αποτέλεσμα, έλεος. Ακόμα και εδώ μέσα στο Χαριλάο ψάχναμε να βρούμε γιατί το κάνανε έτσι. Ναι. Σε ένα παιχνίδι που τότε το λέγαμε αδιάφορο. Αλλά τελικά καταλάβαμε μετά από λίγο καιρό, με τη δικιά σας την υπόθεση, γιατί το έκανε έτσι. Γιατί αυτοί ξέρανε τελικά πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρουμε εμείς. Ξέρανε και πού θα πάνε τα δικαστήρια και πού θα φτάσουν οι βαθμοί και όλα αυτά. Τα ξέρανε, γιατί αυτή είναι παρακράτος και το παρακράτος γνωρίζει τι κάνει το κράτος. Γιατί το παρακράτος διοίκει το κράτος. Τώρα βέβαια μπορεί εσείς να φοβάστε με αυτά που λέω, αλλά η ηλικία μου επιτρέπει να λέω αυτά που λέω, γιατί έχω ζήσει πάρα πολλά. Για ποιο τέτοια λόγο να φοβηθούμε?
γιατί λέμε ότι το παρακράτος κάνει κουμάντο στην, το κράτος στην Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή σας. Παρακράτος... Αυτή είναι η δική σας άποψη. Βεβαίως, δική μου άποψη. Είναι δική μου άποψη. Δική μου άποψη. Γιατί όταν το 1980 βλέπω εγώ τον κύριο παραδείγματος Χάρη Μαρτίνο για να βγάλει τον πιστόλι στο ΟΑΚΑ και τον συγκεκριμένο σπορτκάστερ που δείξε τη φάση να βρίσκεται στο σουφλί, θυμάστε την ταινία με τον Βέγκο, δεν είναι ψέματα, είναι μια αλήθεια. Δεν είναι ψέματα το ότι μια υπόθεση του 1993 τελείωσε το 2012. Αυτό δεν σημαίνει, δε σημαίνει ότι με δύο-τρεις περιπτώσεις ότι παίρνει, παίρνει μπάλα όλους. Ναι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Παρακαλώ. Τώρα όμως να μην ξεφύγουμε και πάμε στα πολιτικά. Να μείνουμε λίγο γιατί έχουμε δύο ημιτελικούς αύριο. Θοδωρέ, έχουμε δύο ημιτελικούς αύριο. Θανάση, συγγνώμη. Έχουμε δύο ημιτελικούς αύριο και να μείνουμε σε αυτό ρε φίλε. Γι' αυτό λέω, επειδή οι ημιτελικοί θα διαιτητεύσουν δύο υψηλού. Είναι πολύ το τράβηξες όμως, το πήγες από εδώ, το πήγες από εκεί. Ναι. Το έκανες μακαρόνια με κοιμά. Το έκανα μακαρόνια με κοιμά γιατί τέσσερα παιχνίδια κλαίω με τη συγκεκριμένη ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει, ρε Καρτάση. Για την ΑΕΚ, λέω, φτάνει, εντάξει. Τέσσερα μάτς σε μία χρονιά, δεν λέμε για τα άλλα. Είναι ευκαιρία. Τέσσερα παιχνίδια είναι, Ζαχό. Τέσσερα, λέω, σε αυτή τη χρονιά μόνο, αυτό λέω. Τέσσερα μάτς. Τέσσερις κακές διαιτησίες. Έτσι, πολύ κακές. Δεν είναι τυχαίο. Να ήταν δύο υπέρ μας οι κακές. Δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Δύο κακές υπέρ μας και δύο υπέρ της ΑΕΚ, να πω εντάξει είναι. Θανάση, να είσαι καλά, πρέπει να πάρουμε και τους υπόλοιπους, φίλε μου. Ναι, και τα θέλω μας. Κλείσε με αυτό. Τα θέλω μας είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που θα γίνουν. Καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Γεια σου, Θανάση, να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τα λόγια να γίνουν πράξη. Αυτό θα είναι και ο επιλογός μου. Έλα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Ζάχο. Ναι. Βάμος, Αριανά. Βάμος. Ποιος είναι, όνομα. Λοιπόν, το σκορ είναι πάνω από 2-0. Με 0 λες η ΑΕΚ, έτσι. Ναι. 2-0. Και θέλω να κάνω κάτι ερωτήσεις στον κύριο Τάσο. Ο Τάσος εδώ σ' ακούει, έλα πάτω. Ακούω, φίλε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να του θυμίσω κάτι στο φετινό πρωτάθλημα. Ειδικά στο πρώτο γύρο στην Τούμπα, όταν ήρθε ο πρόεδρος μας και ανέβηκε στη Σουήτα, στο 2-2 που ισοφαρίστηκε, πετάχθηκε ο κύριος Καρυπίδης και πανηγύρισε, θέλω να μου απαντήσει γιατί πήγαν να τον ορμήξουν. Πού να ξέρω εγώ τον κύριο Καρυπίδη. Πού να το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Πάω και ισοφαρίστηκε. Α, δηλαδή εσύ δεν ήσουν στο γήπεδο Τάσο. Καλά ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Και αν ήμουν στο γήπεδο, τι έπαφες εγώ με τη Σουήτα. Τι μόνη Σουήτα. Ορμήξατε απάνω στον πρόεδρο του Άρη. Στο 1-2 μήπως λες, 2-2 έκανε ο ΠΑΟΚ, δεν έκανε ο... Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά ότι πήγε να που πανηγύρισε ο Καρυπίδης. Στο 1-2. Πήγανε να τον ορμήξουν. Ναι, εγώ τώρα τι θες να απαντήσω. Στη Σουήτα. Μα εσύ δεν έλεγες, μέχρι ένα μήνα σ' ακούω εδώ και παραπάνω από 2 μήνες, συνέχεια κατηγορείς τον Καρυπίδη, δεν έχει λεφτά, η παίκτης είναι απλότη, θυμίζεις την παλιά ΠΑΕ, δεν έχει καμιά σχέση ο Καρυπίδης με την παλιά ΠΑΕ. Στοπ λίγο εδώ φίλε. Εγώ το μόνο που έχω κάνει είναι να πω τις δηλώσεις που έκαναν οι παίκτες του Άρη. Ο Λάσο... Άκουσε με λίγο φίλε. Όχι, λάθος κάνεις. Ο Λάρσον και ο Σούντγκρεν. Ναι, λάθος κάνεις. Γιατί δεν κατάλαβες τι λέω. Ο Λάρσον και ο Σούντγκρεν. Κάνανε δηλώσεις και είπαν ότι το τελευταίο μισθό που πήραμε ήταν τον Οκτώβριο του 19. Ανασκεύασα μετά βέβαια. Ανασκεύασα. Αυτό έκατσα και σχολίασα εγώ. Εντάξει, τώρα αν είναι ψεύτες οι παίκτες σας, δεν φταίω εγώ που το λέω. Επίσης αυτό που σχολίασα εγώ. Ναι. Είναι αυτό που έγινε ότι ο κύριος Καρυπίδης αρχικά κατέθεσε ότι έφαγε ξύλο από το Μελισσανίδη και όταν πήγε στο αθλητικής βίας είπε όχι λέει μόνο λέει φραστικό επεισόδιο είχαμε. Ψέματα είναι. Μάλιστα. Ψέματα είναι. Δεν ξέρω τι. Ψέματα είναι. Δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις πρόσεχε τι λες καλέ μου φίλε. Τεκμηριωμένα σου μιλάω εγώ. Δεν σου λέω αόριστα πράγματα. Έχει πληρώσει, πληρώνει κανονικά τους παίκτες. Ποιος? Ο δικός σας. Τον Τζαλτίδη ρώτα φίλε, 5,5. Όχι,
Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι. Το Τζαλτίδη ρώτα, ρε φίλε, εγώ που να ξέρω. Όχι, να σε ρωτήσω κάτι. Με ρώτησε. Απάντησε, καλά. Ο δικό σου. Ο δικό σου. Ο Σαββίδη. Ο Άμπλα. Αν πω εγώ ένα όνομα, θα το πιστέψει. Δεν κατάλαβα τι θες να πεις. Άστο να πιάπες, τι θες να πεις. Όχι, το κύριο Κουρτίδη το ξέρεις. Ποιον? Κουρτίδη. Το κύριο Κουρτίδη. Και μας δεν μας λέει κάτι το όνομα. Τι είναι ο κύριος Κουρτίδη? Είναι κουμπάρος που στεφάνωσε τον Γιώργο του Σαββίδη. Ναι, ναι και... Ωραία. Έχει βίλα στο Πανόραμα. Να τη χαίρετε. Έχει χρεώσει το μαγαζί που νίκιαζε ο κύριος Κουρτίδης. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Κόπηκες, φίλε. Βλακίες δεν θα λέτε στον αέρα. Παιδιά, λίγο αυτά που λέμε. Βλακίες. Φίλε μου, και άμα πήρετε τσίπουρα με πολλά γράμματα, δεν θα βγαίνετε, παιδιά, στα ράδια. Καθίστε εκεί, πείτε ένα καφέ, να συνέλθετε και μετά. Ένα λεπτό. Ότι χρωστάει ερωτικά. Άιντε τώρα, αυτά... σε κάναμε υπομονή τώρα. Δηλαδή, εντάξει, ρε, φίλε. Είπε τη μια αυτή, την άλλη αυτή. Εντάξει, σου μιλάμε τεκμηριωμένα, δεν ξέρω να μα απαντήσει. Σε παρακαλώ τώρα. Πολύ όταν λέμε όνομα. Να είμαστε προσεκτικοί. Αν μπορεί να αποδείξει οτιδήποτε αυτά που λε. Δηλαδή με αυτά χαρά... δεν είναι για. Ακόμα και έτσι να δεν το λες, φίλε. Ένα παραπάνω που δεν μπορεί να το αποδείξει αυτό το πράγμα που λε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρετε, μιλάτε στα ράδια. Παιδιά, λίγο να προσέχουμε την ενέργεια μέσα στον αέρα. Από όλε τι πλευρέ δεν το λέμε μόνο. Καλησπέρα. Είτε Άρης είτε πάω κοντά. Δεν έχει σημασία, φίλε. Εγώ... Να προσέχουμε τι λέμε στον αέρα. Δεν διαχωρίζουμε σε αυτό κανένα. Δεν μιλάμε στην καφετέρια με του φίλου μα. Τουλάχιστον το έχουμε αποδείξει αυτό εδώ πέρα. Καλησπέρα. Πάμε. Έλα ρε παιδιά. Έλα εσύ. Καλησπέρα, glory glory. Νάτος. Καλώς τώρα. Δεν βγήκε αυτό σήμερα, δεν βγήκε σήμερα. Δεν βγήκα, τώρα βγαίνω. Ζάκο, τώρα. Να μιλήσω τεκμηριωμένα. Πάμε. Εγώ, ναι. Εγώ τον ένα τον φιναλίστ τον ξέρω. Το είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι, είναι η ΑΕΚ. Α, την ΑΕΚ την ξέρεις. Ωραία. Ναι, βέβαια. Πόσο θα έρθει για να το παίξουμε λίγο να οικονομήσουμε? Άρης ΑΕΚ. Ναι. Παίξε 0-2. 0-2 ακριβές σκορ. Ωραία. Ναι. Ωραία. Κάτσε να εικογραφεί, κάτσε να πιάσω την ώρα λίγο. Πες να. Ναι, πιάσει την ώρα. 22 και 44, ωραία. Εγώ προβλέπω, αν θες να πάρω θέση, ναι. Εγώ το βλέπω ή 2-1 θα κερδίσει ο Άρης. Mm-hmm. Παράταση δηλαδή. Ναι. Παράταση. Ή θα λήξει 1-1. Ξέρεις γιατί το λέει 2-1, για να μην έρθει εδώ καθόλου. Όχι, όχι. Να πάει παράταση. Όχι, όχι. Πέναλτι, να κάτσω εγώ μέχρι τις 10-11 εδώ. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Ή 1-1 ή 2-1. 1-1 ή 2-1. Ωραία. Αύριο θα βγείτε έκτακτα, τι ώρα θα βγείτε? Εγώ θα είμαι από τις 6.30 εδώ, μισή ώρα που ξεκίνησε το μάτς, μέχρι τις 9 που θα τελειώσει. Ναι, ναι. Εκτός αν έχει παράταση, να σου πω. Αν η παράταση θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Και μετά θα είναι ο Αναστασιάδης εδώ με τον Μοσχοβίτη και εγώ σχολιασμό. Και ο Τάσος σχολιασμό. Από μακριά. Από το Πανόραμα. Α, μέχρι τις 9 δηλαδή, ή αν πάει παραπάνω. Πρόσεξε, επειδή μετά... προβλέπω κι εγώ να κάνω όπως όλοι κάνετε, ναι. Έτσι, κολομαντεψίες να πω κι εγώ. Επειδή προβλέπω εγώ έτσι. Τελικό Άρη Ολυμπιακού, έτσι προβλέπω. Θα έρθω στις 12. Αν με θέλει ο κύριος Ζαγόρας, θα έρθω. Αύριο? Ναι. Με τι? Θα έχεις ελίτσα, παξιμάδι, κονιάκ για τον μνημόσυνο. Είπα σε περίπτωση Άρης Ολυμπιακού. Ούτε Άρης ΠΑΟΚ έρχομαι. Αν είναι δηλαδή ΠΑΟΚ ΑΕΚ ο τελικός. Τι να θέλω να κάνω, ΠΑΟΚ. Να θέλει να σχολιάζει για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, να το χάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν θες το πάρει. Όχι, δεν ασχολιάζω. Όχι. Θα το πω την άλλη μέρα την πέμπτη. Ζάχο, πάνε ζάχο. Όχι. Όχι, Νίκο. Θα κάτσω εδώ. Χρήστο! Έλα, λέγε. Έχουμε άλλες τρεις γραμμές, λέγε. Ναι, άμα πάει ο Ολυμπιακός Άρης, λέει ο Ζάχος, λέει θα υποστηρίζει ο Ολυμπιακό. Φυσικά θα υποστηρίζει. Καλά θα κάνεις. Και στο παράδρε, φίλε. Δηλαδή, κοίταξε, άμα μείνεις άλλα 50 χρόνια άτυλος, εμένα δεν με χαλάει. Φυσικά. Βλέπεις να σε κατηγορώ για αυτό εισαγωγικά. Κοίταξε. Φυσικά, αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ, το λογικό είναι αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει το κύπελο. Ναι. Έτσι, τουλάχιστον με το πάρει ο Άρης. Ναι. Αυτό λέει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Όπως το αυτό λέει και ο Αριανός. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Ρε Ζάχο, όταν χάσαμε το Καζατζόγλιο. Το 8. Μα συμφωνώ. Εμείς τι λέγαμε, γίνατε ρεζίλοι στην πόλη, δεν μπορέσετε να πάρετε το κύπελο. Μα συμφωνώ με αυτό που λες. Βέβαια, περίμενε. Βέβαια. Ναι. Δεν λέω τώρα για σένα ή για τον Τάσο, ναι. Γιατί εσείς λέτε κάτι διαφορετικό. Σε αυτό που λέει όμως ότι ο μεγάλος του αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός, περιμένω στο Άρης Ολυμπιακός, τον τελικό, σε έναν πιθανό τελικό, ναι. Άρη Ολυμπιακό, όταν ο Άρης θα βάζει γκολ να πανηγυρίζει. Εφόσον ο μεγάλος του αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός. Όχι, ρε φίλε. Πώς όχι. Ο ένας είναι ο μεγάλος μου αντίπαλος και ο άλλος είναι ο μισητός αντίπαλος της πόλης. Εντάξει. Εκεί στο Ολυμπιακό Άρης είμαστε με το σεισμό. 7,9 ρίχτερ. Ωραία.
Εσύ πάντως είπες, ΑΕΚ σίγουρα τελικό και στο άλλο δεν μας είπες όμως. Εντάξει, προβλέψει κάνεις. Το άλλο, κοίταξε, 50-50. Mm. Μπορεί να θέλω ΠΑΟΚ, θέλω ΠΑΟΚ να περάσει. Βέβαια, καλά, αυτό λέει, παιδε, βλέπω ΠΑΟΚ, τι θα θες, ο Ολυμπιακός να περάσει, θα μας τρελάνεις. Άλλο τι θέλουμε και άλλο τι βλέπουμε. Τι θα πει. Άλλο το θέλω μου και άλλο τι βλέπω. Άντε, καλά, θα τα πούμε και άλλα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μια σουστάρα και χαρά. 22 και 44, να το βάλω και αυτόν 0-2. Είπε, κάτσε να το βάλω εδώ πέρα, να το γράψουμε. Καλησπέρα. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια για 5-7 λεπτάκια ακόμα. Έχει 3 γραμμές ελεύθερες. Καλησπέρα. Καλησπέρα τις δύο κολόνες του Λίμπερο. Γεια σου και σένα. Κολόνες, εμείς. Τι έγινε, Τάσος εδώ. Γεια σου, Τασούλη. Γεια σου, ρε Τάσου. Κολόνες είμαστε εμείς. Εσείς. Κολονάρες, κολονάτι. Δεν μου λες, Ζαχό. Ναι. Για τα 4 χρόνια που είπε ένας κύριος του ότι είναι παιδί μου Άρης και είπε 4 χρόνια, γιατί 20, για τα 20 χρόνια του Ολυμπιακού του Φαταούλα γιατί δεν μιλάει? Δεν κατάλαβα, φίλε, πραγματικά τι ποιος είπε ότι... Είπε κάποιος του Άρη, ρε παιδί ότι... μου, ότι θα συμμαχήσει, λέει, με τον Ολυμπιακό. Έτσι δεν είπε? Είπε τώρα, όχι, δεν νομίζω κάτι τέτοιο να είπε, ρε, φίλε. Εσείς τι θα κερδίσετε άμα συμμαχίσετε με τον Ολυμπιακό? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα κερδίσουν κάνα κύπελο, κάνα πρωτάθλημα. Εσείς τι θα κερδίσετε από τη συμμαχία με τον Ολυμπιακό? Ο ΠΑΟΚ τώρα που συμμάχισε με τον Παθηνακό και την ΑΕΚ, είπε θα κερδίσει κανένα κύπελο? Δηλαδή αν δεν είχε συμμαχίσει, δεν μπορούσε μόνος του να... Παιδιά, δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Κανένας δεν χαρίζει. Κοίτα, Τασούλη. Τάσο, μην μπερδεύεσαι, Τάσο. Συνοπαλώσουνε. Ναι, μην παραπλανάσαι. Κανείς δεν χαρίζει τίτλους. Άκου να σου πω. Αν έχετε την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ χαρίζει τίτλους, κοιμάστε βαθιά. Να το ξέρετε. Δεν χαρίζει κανένας τίτλους, αγόρι μου. Απλά λέω. Ο Άρης που γίνεται τσιράκι του Ολυμπιακού, τι έχει να κερδίσει? Αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Θα κερδίσει κανένα πρωτάθλημα, κανένα κύπελο? Ο Άρης γίνεται τσιράκι του Ολυμπιακού. Άμα εννοήσω τώρα από πέρσι τα δύο χρόνια αυτά, εννοείς, έτσι? Ακριβώς, αυτό. Ωραία. Λέω. Ελπίζουμε να κερδίσουμε αυτό που κερδίσατε 12 χρόνια όταν σας τσιράκι, να βγαίνουμε τουλάχιστον συνέχεια Ευρώπη. Θα κερδίσετε δηλαδή από αυτή τη συμμαχία, πιστεύεις? Αν θεωρείς ότι είμαστε τσιράκι του Ολυμπιακού, ναι. Ναι, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα κερδίσουν και πρωτάθλημα και κύπελο. Κάποιο θα πάρει, η ΑΕΚ, κάποιο ΠΑΟΚ. Εσείς τι θα κερδίσετε? Ο ΠΑΟΚ τώρα, ρε φίλε, αγωνιστικά και διοικητικά είναι ισχυρός. Τι να κερδίσει, δεν μπορεί να κερδίσει μόνος του? Πρέπει να γίνει. Δεν είναι ισχυρός ο ΠΑΟΚ? Δεν είναι, αγόρι μου. Το θέμα δεν το καταλάβατε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι να κερδίσεις μόνος του. Το θέμα είναι να σπάσεις το φαταουλισμό του Ολυμπιακού. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το έκανε ο ΠΑΟΚ. Αυτό μόνος του το έκανε, ρε φίλε. Τάσο, οι άλλοι, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, δεν είναι φαταουλισμός, άστο. Δεν ήταν κατά καιρούς πιο πολύ ο Παναθηναϊκός. Καλά, ρε Ζάπο, 20 χρόνια εσύ το βρίσκεις λογικό να παίρνει μια ομάδα? Ούτε χούντα. Όχι, ρε φίλε, σωστό είναι αυτό που λες. Άλλο λέω. Δεν μιλάτε για αυτό εσείς οι Αριανοί. Όχι, όχι. Πειράζουν τα 4 χρόνια που τώρα ο ΠΑΟΚ παίρνει. Άλλο σου είπα. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός περισσότερο, η ΑΕΚ λιγότερο, δεν ήτανε, ας το πούμε, δεινά, δεν είχαν την ΕΠΟ, δεν είχαν εύνοια, δεν ήταν δεινά σε αυτό, ειδικά ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, σαν δυνατός στο κανονικό επίπεδο που έπρεπε να τα έχουν, όχι 20 όχι, χρόνια, ρε φίλε, γιατί όχι να τα 20 έχουν. Χρόνια, τέλος πάντων, να παίρνεις. Ωραία. Εντάξει, θα δούμε αύριο, Τάσο. Έγινε, Τασούλη, να σε καλά. Αύριο βράδυ, σε χαιρετούμε λίγο γιατί. Γεια σου, Τασούλη. Έχουμε τις δύο τελευταίες γραμμές. Να πούμε και δύο κουβέντες και εμείς για το μάτι, δεν προλάβαμε. Ναι. Και εγώ θέλω να πω, έτσι. Καλησπέρα. Το τελευταίο, μην τηλεφωνείτε άλλη, παιδιά. Να κάνουμε και επίλογο, έτσι. Έλα, φιλαράκι. Γεια σου, φιλαράκι. Καλώς το να. Τι έγινε, φίλε? Ό,τι έγινε, ακούστηκε, φίλε. Καλά, τι, μόλις ακούσει τη φωνή μου, έπατε και τραλαλά. Εσύ έπατε τραλαλά, εσύ χαζεύεις, μόλις ακούσει τη φωνή του τρέγκα, απαλαβώνεις. Σε πιάνει μούρλα, σε πιάνει τρέλα. Από αγάπη, από αγάπη, από αγάπη. Τι λέει τώρα το έργο? Καλά, Νικόλα μου, καλά, εσύ. Το έργο, πώς το βλέπετε το έργο? Το έργο είναι όπως κάθε χρονιά. Επανήλθαμε στην κανονικότητα. Έτσι δεν είπε ο πλουσιοπάροχο αδομημένος κύριος? Εγώ βλέπω κάτι χλωμά, κάτι βροχές, κάτι αντάρτα βλέπω εκεί πέρα, δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, Νίκο, ξεκαθάρισε το τοπίο, τι εννοείς? Εγώ βλέπω να πούμε ότι το Ολλανδός διατητής, αυτός που θα παίξει... Ναι, το... Κάιπες, πώς το λένε αυτό. Ναι. Ναι, αυτός έπαιξε παιχνίδι, αν θυμάμαι που καλά, στην Τούμπα, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ε,
Έχει παίξει πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια ο συγκεκριμένος. Με τον Πάκο έπαιξε, α πούμε, μια ομάδα η οποία ήταν η Σάλκε. Ναι, με τη Σάλκε, ναι, ναι. Έπαιξε αυτός ο ίδιος ήταν. Mm-hmm. Διορισμένος από την Κεντρική Επιτροπή της FIFA και της UEFA. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε να πούμε, αυτός ο διαιτητής ο Λαβρός είναι ένα καμικάζ. Ναι. Βλέπω πολύ εργοδαπαικτή μέσα στο Καραϊσκάκη. Λες Νίκο, δηλαδή είναι ο ΠΑΟΚ τόσο καλός που ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί το διαιτητή για να πάρει την πρόκληση. Όχι, να σου πω κάτι. Από την ώρα αυτός που είναι προπονητής, που δεν είναι προπονητής, πήγε και έτσι έκανε Μόσχας, τελειωμένη που γαλέ. Α, λες να πάει, γιατί διαφέρθηκε η Τσεσεκά γι' αυτό, ναι, ναι. Όχι, το μύρε. Κοίταξε, για να πω την αλήθεια, χθες γιατί έπεσε η γραμμή σου. Μου το είπες στο διάλειμμα. Μου είπες εσύ ότι τέλος ο Περέιρα και τα λοιπά από το... Ο Φερέιρα από τον ΠΑΟ και τα λοιπά, ναι. Είμαι τελειωμένος είναι το... Ναι, αλλά μετά δεν βγήκε, σε έπεσες, δεν ξέρω τι έγινε. Τέλειωσε η κάρτα, δεν ξέρω τι. Μπράβο, όπως το είπες. Ναι. Αλλά εγώ ξέρω πολύ καλά ότι το έργο επεκτεί. Όσο και τον Άι που λέω το πάει το παλικάρι το διπλανό στο Αριανό. Ναι, ο Ζάχος, ο Ζάχος. Ο Ντρούλινγκ είναι. Εντάξει, Ζάχος. Θα σε πω, ναι, φίλε μου καλέ, να σε πω κάτι. Από την ώρα που είναι εδώ πέρα ο Μαρινάκη με το Μητσοτάκη που ήταν αγκαλιαστήκαν και φυσήκαν να πούμε για τα πρωτά. Εκεί την ημέρα ήταν και ο Καρυπίδης κάπου σε ένα εξοχικό. Δεν ήταν μαζί με το Μητσοτάκη. Εκεί το εξοχικό. Το περίμενε ο Καραπαπάς μαζί με τον Καρυπίδη, το χοντρό το Μαρινάκη. Άρα το πήραμε το κύπελο. Εγώ ξέρω πολύ καλά, είναι μεγαλομέτωχος ο κύριος αυτός, την Παϊάρης. Ο Καραπαπάς. Όχι. Ποιος. Όχι κύριε μου, αυτός που πήγε και όταν το παιχνίδι Ολυμπιακός ήταν το 3-1 φιλικό παιχνίδι που ήταν. Ναι. Μέσα στη σουίτα και δύο μαζί ήταν χέρι-χέρι με το καλοφέρι. Που γιατί δεν το... γιατί καμία κάμερα δεν τον έπιασε μέσα στην... Τι έχει φημή τζάμια έχει. Να σε πω κάτι, φίλε μου καλέ. Από την ώρα που ήταν έτσι, το έργο παίχτηκε πολύ καλά στον Άρη. Ναι, λέω ένα. Μία κάμερα, γιατί δεν τον έπιασε. Από την όλη γυναίκα του, που δεν είναι γυναίκα, τέλος πάντων. Για σας είναι γυναίκα του. Ναι, λίγο να προσέχουμε τη λέμε, Νίκο. Ναι, ναι, όχι γυναίκα του. Ναι, ναι, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ξεπέραστο. Από την ώρα που η κοπέλα που είναι μαζί του και πήγε μαζί εκεί πέρα, μετά το παιχνίδι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, το τονίζω. Ποιο θα πάει τελικό, δεν μα είπε. Ο παπάς, ο Καραπαπάς, φίλε μου καλέ. Ο Καραπαπάς θα πάει τελικό. Ο Καραπαπάς και φίλε μου καλέ. Έχει καλές σχέσεις με τον Καρυπίδη. Ναι, ήδη, σε λέω από τώρα να ξέρεις πολύ καλά, ότι ο Καρυπίδης είναι τελειωμένος. Ναι, άμα έχει καλές σχέσεις, πώς είναι τελειωμένος. Τελειωμένος. Αφού είμαστε με τον Ολυμπιακό Τσιράκη. Από την ώρα ο Αρβανιτίδης κυνηγά τα λεφτά του. Και ο χοντρός έπεσε δύο, δύο δικαστήρια κέρδισε από τον Αρβανιτίδη ο Καρυπίδης. Έλα τώρα. Τι άλλα, ψέματα γράφουν. Ψέματα γράφουν. Βέβαια, άμα δώσει ένα ευρώ όλους αυτούς τους κύριους. Τους δημοσιογράφους. Νικόλα, πες μας το ζευγάρι του τελικού. Ποιος θα είναι τελικό και πρέπει να κλείσουμε. Αυτό το παραμύθι αυτό να σταματήσει. Ποιος θα είναι, ρε φίλε, θα περάσει ο ΠΑΟΚ αύριο ή θα. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι ο Άρης που με το Μελισανί, τον Τίγρη, θα πέσει πολύ μαχαιροπύρουνο εκεί πέρα. Θα κάνει πολύ λίγο με το... Ναι, το βλέπω για μαχαιροπύρουνο. Πολύ μαχαιροπύρουνο θα πέσει. Περάσαμε, εντάξει. Περάσαμε. Με τον νου σας, Έτσι μου το λέω, φάτε τώρα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νικολάρα. Γεια σου, πολύ. Γεια σου, Νικολάρα, γίγαντα. Μαχαιροπύρουνο. Πολύ μαχαιροπύρουνο θα πέσει. Μαχαιροπύρουνο θα πέσει. Το σκυλί το βάζει. Λίγο, θα πέσει Νικόλα μαχαιροπύρουνο, αλλά. Πολύ καλή δυνατό, ρε. Αλλά το μαχαιροπύρουνο παίζουμε στην έδρα μας, δεν παίζουμε στο ΆΚΑ, έτσι. Έχουμε δικά μας μαχαιροπύρουνα. Λοιπόν. Πες δύο κουβέντες και να το κλείνουμε σιγά σιγά. Καταρχήν να ξαναυπενθυμίσω αύριο από τις 6.30 ώρα θα είμαστε εδώ μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, μέχρι τις 9, έτσι. Για να δώσουμε το παιχνίδι το οποίο θα το μεταδώσει ο Νίκος Παπαδόπουλος μαζί με τον Χρήσταδο Τσαλτίδη σχολιασμό, έτσι. 9 η ώρα μέχρι τις 9 εδώ πέρα.
Τι έχουμε γραμμή. Παίρνει ένας. Λοιπόν, δεν είπαμε, εντάξει, 11 παρά 3 λεπτά. Λοιπόν, εγώ αυτό θα ζητήσω από τους παίκτες του Άρη, πραγματικά αυτό το παιχνίδι. Αυτά όλα που μας λέγανε εδώ και δύο μήνες, ο καθένας ξεχωριστά σε συνεντεύξεις τους, ότι είναι το μας της ζωής τους και το βλέπουν έτσι, θέλουμε να μας το δείξουν αύριο στο γήπεδο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν τους. Καμία δικαιολογία. Ούτε με ενδιαφέρει ποιος θα παίξει, αν θα παίξει ο Κουτσογιαννάκης ή ο Μπαρμπογιαννάκης, ή αν παίξει ο Σάσα. Και θέλουμε την πρόκριση. Θέλουμε σε αυτό το παιχνίδι να σκυλιάσετε. Θυμηθείτε τι έχουμε περάσει από αυτή την ομάδα στα τέσσερα μόνο παιχνίδια τα φετινά, έτσι. Και θέλουμε να τους πατήσετε αγωνιστικά, να τους λιώσετε. Αγωνιστικά μιλάμε, γιατί μερικοί ακούτε και με τις μασχάλες. Συγγνώμη, αν ακούτε με τις μασχάλες, sorry, αλλάξτε τη βελόνα σας. Θέλουμε να τους πατήσετε αγωνιστικά. Να τους λιώσετε. Έτσι. Και αν μπορείτε, μακάρι να τους ρίξετε και ένα τετράμπαλο και να πάνε στην ευχή της Παναγίας. Και αυτού και τον Δημητριάδη και τον Βράνιες που λείπει βέβαια και όλους τους. Πατήστε τους, αύριο είναι η ευκαιρία σας. Και όταν αν το πετύχετε, θα σκύψετε το κεφάλι. Δεν θα πείτε ούτε γκολ ούτε τίποτα. Θα πάτε στα αποδυτήρια, θα κάνετε τον ντους και θα περιμένετε τον τελικό. Αν νικήσετε στο τελικό, τότε μπορείτε να πανηγυρίσετε. Το ίδιο ισχύει και για τον κόσμο. Έτσι, για να μην νερό έχει στα αποδυτήρια, έτσι. Έχει, έχει. Νερό. Πλήρωσε η νομαρχία. Να βοηθήσουμε άμα δεν έχει. Θα πάρουμε τον κύριο Τζιτζικώστα που τα ξέρετε κατά τόπια. Μια χρονιά γεμίζατε τα βαρέλια. Τα ξέρετε από την πηλαία τα κατά τόπια, θα μας κάνει. Εντάξει, βοηθάει και με. Πάντως αυτό και μόνο που λέτε, ρε φίλε. Ποιο? Ότι τότε, γιατί άκουγα και τον Άκη. Λέει, κάναν, λέει, δώσαν τα στρέμματα, λέει, στον ΠΑΟΚ, λέει, ξέρω εγώ, και τον κάναν, λέει, γήπεδο, λέει, το κράτος. Ναι, αυτό και μόνο αναδεικνύει το πόσο μυρωδιάδες σας θεωρούσαν εσάς που λέγατε ότι είστε αυτοκράτος. Μα το, αυτός κατάλαβες το πιστεύω ότι είχες... Άντε, ότι, καλά, μόνοι εμένα, σας λοιπόν το παραδέχεστε. Πάλι να τα ξαναπούμε. Ναι. Ότι, ότι έχεις παράγοντες και το ότι και στον μπασκετ, στο ποδόσφαιρο. Έτσι φωτός. Πιο καπάτσους και πιο τέτοιο από του Άρη, αυτό είναι δεδομένο. Δεν νομίζω κανένας Αργιανός να το αρνείται. Αφορμή για να ξεκινήσει το παλατάκι ήταν η δήλωση που έκανε η Πετραλιά τότε. Ότι... Η Φάνη πάλι ναι, Πετραλιά, αυτή ναι, η μεγάλη ναι, πολιτικός μας. Ναι. Ότι θα κάνουμε γήπεδο στον ΠΑΟΚ μετά την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού κυπέλου που ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, λοιπόν. Όλα, άλλα δεν δύο κουβέντες και για το αυριανό μας για το ΠΑΟΚ. Επειδή έχετε επικράνει πάρα πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Οφείλετε να κάνετε δύο καλά παιχνίδια στο κύπελο. Ένα αύριο αρχής γενομένης. Να παίξετε με πάθος, να παίξετε έξυπνα, να παίξετε δυνατά, να παίξετε για την νίκη. Γιατί αν δεν σκοράρετε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορείτε να περάσετε μέσα στο Καραϊσκάκι, αν ο ΠΑΟΚ δεν βάλει γκολ. Οπότε, αρχής γενομένης από αύριο, μπαίνετε μέσα παθιασμένα, λυσασμένα, με πίστη για την νίκη. Και παίρνετε την πολυπόθετη πρόκριση. Και στο τελικό ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να φέρετε πάρα πολύ απλά και εύκολα το τέταρτο συνεχόμενο στον ασπρόμαυρο Λευκοπύργο τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό έχω να πω εγώ. Χρωστάτε δύο καλά μάτς, ένα αύριο και ένα στο τελικό, για να πετύχετε το στόχο σας, έναν από τους στόχους που είναι η κατάκτηση του κυπέλου, και να πάρετε και τη δεύτερη θέση. Αύριο λοιπόν κάντε το ένα καλό μάτς και το επόμενο καλό μάτσο τελικό. Αυτά. Το τι μέλη γενέστε θα τα δούμε αύριο και στο ΑΡΕΣΑΕΚ και στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟ, γιατί τα πάντα, ό,τι συζητήσαμε, ό,τι υπόθηκε, ό,τι ακούστηκε, είναι θεωρητικό. Όταν μπαίνουν οι δύο δεκάδες πράξεις αύριο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί κρίνονται τα πάντα. Και ο προπονητής και οι παίκτες. Τάσο, να δώσω λίγο μία έτσι. Πιστεύω ότι θα είναι άλλο μάτσο αύριο στο Καραϊσκάκι, άλλο θεσμός. Και θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ από αυτόν τον μετριότατο ως κακό ΠΑΟΚ που είδαμε τα δύο τελευταία παιχνίδια μέσα στην Τούμπα. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούμε ή όχι. Βέβαια θα το ξέρουμε. Δεν έχει καμία σχέση με το αυριανό παιχνίδι, αλλά υπάρχουν έτσι, φουντώσαν κάποιες φήμες και εδώ από την έλευση του Ματέο Γκαρσία, ήταν σήμερα στο γήπεδο Χαριλάου μαζί με τον ατζέντη του, ακούς. Και βγαίνουν, διαβάζω από το Yellow Radio, μπήκα στο Λαμπαουτάτη, δεν βρήκα κάτι σχετικό από την αλήθεια. Διαβάζω εδώ στο Yellow Radio ότι δύο μέσα από την Ιουγκοσλαβία λένε ότι είναι πολύ κοντά ο Ματέο Γκαρσία στη μεταγραφή του στον Άρη. Okay. Αυτό δεν λέει κάτι, έτσι. Αν δεν υπογραφεί συμβόλαιο, εγώ δεν πιστεύω κανένα. Φυσικά. Δεν το λέμε. Και για τον Μπρίγιοβιτς είπαν ότι έκανε πρόταση ο ΠΑΟ και τα λοιπά. Ναι, αυτό μένει να το δούμε και συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Πάμε. Πάμε, Μάζδα Μανατίδης.
με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Εδώ έχει ένα μήνυμα, δεν το είδα. Ζαχαρία λέει, μεγάλο άγχος για το μάτς με Κούλα, αλλά μετά τα λόγια του Λιμού λέει από το Μόναχο, κάπως ηρέμησα. Λέει ο 6985, δεν τα βλέπω τα τρία τελευταία έτσι. Ο Χρήστος κυνηγάει τον Άρη στο κύπελο από τότε, από το πρώτο μάτς. Ό,τι έχει πει ακριβώς το αντίθετο, γι' αυτό είπα και εγώ. Και, και το άλλο μήνυμα πάλι του ίδιου λέει: εντάξει, Ζάχο, λέει, έγινε η δουλειά μας, περάσαμε. Μόλις βγήκε ο Χρήστος. Μα γι' αυτό λοιπόν, το για να μην αδικήσουμε το φίλο, έτσι. Αυτό το ρώτησα. Λοιπόν, ναι. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Κάρε Κλάς. Εκπληκτικός ο χώρος, θεά όλη η Θεσσαλονίκη. Δίπλα κυριολεκτικά στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, γαρίδες. Σαρδέλα, γάβρο, ολόφρυσκα ψάρια και τα σπέσια λαχνιστά μυδάκια μας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης. Θεμιστοκλής ο Φούλη 76 στην Καλαμαριά δίπλα από το ΣΑΚ. Τηλέφωνο ρεζερβέ, πάρτε και κλείστε εγκαίρως θέση γιατί γίνεται ένας χαμούλης. Ιδίως που σου κου. 2310-413-230. Επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Τέλος. Ευχαριστούμε και το στέκι του Κωστή. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Απολαμβάνετε καθημερινά μοναδικές γεύσεις, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, παρσέτα και κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ό,τι άλλο επιθυμεί ψυχούλα σας σε κρεατικά πάντα πρώτης ποιότητος. Το στέκι του Κωστή βρίσκεται στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113 και τις παραγγελίες σας μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-620-727, επαναλαμβάνω, 2310-620-727. Ζάχου, κάνει αποφώνηση. Λοιπόν, είπαμε για αύριο, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, για την ακρόαση, για το αυριανό πρόγραμμα που είναι η δύο ημιτελική, το είπαμε. Το αυτό που έχουμε να πούμε, να μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4, έρχεται Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή του Ζούγκλα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο 3 και Ζάχο Ντρούλη, και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ.